Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Η Συμπαράταξη Πολιτών πήρε την πρωτοβουλία να κάνει αυτή τη συνάντηση μετά τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων και που αφορούν όλη την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ειδικότερα, όπου καταγράφηκε η πλήρωση μόνο του 50% των θέσεων που είχαν προκηρυχθεί. Ήταν κάτι που αναμενόταν, είχε προβλεφθεί, είχε συζητηθεί πολύ και εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. Ως Συμπαράταξη Πολιτών είχαμε ξεκινήσει να το συζητάμε το θέμα από την περίοδο του Φεβρουαρίου και είχαμε ζητήσει να γίνει συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να πάρθει εγκαίρως, ώστε να πάρθει η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να ζητηθεί να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γιατί γνωρίζαμε ότι από τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών ότι υπήρχε σημαντικό, θα υπήρχε σημαντικό πρόβλημα. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Υπάρχει μία εικόνα σε επιμέρους τμήματα, δεν είναι η ίδια. Υπάρχουν τμήματα που έχουν καλύψει αρκετές από τις θέσεις, κάποια και όλες, όπως το τμήμα τουρισμού, το καινούργιο τμήμα τουρισμού στοιχείο, και άλλα όπως το μαθηματικό ή το τμήμα περιβάλλοντος, στο οποίο ανήκω και εγώ, ένα μικρό ποσοστό, πολύ μικρό ποσοστό των θέσεων που είχαν αρχικά οριστεί. Το ερώτημα που έμπαινε μετά από τα αποτελέσματα αυτά είναι αν θα δεχτούμε απλώς χωρίς καμία διαμαρτυρία το αποτέλεσμα ή θα υπάρξει κάποια αντίδραση της τοπικής κοινωνίας η οποία θα είναι ομαδική. Υπήρξαν επιμέρους αντιδράσεις, είδαμε αρκετά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο και των τεσσάρων νησιών από διάφορους φορείς. Πρόσφατα και ο Περιφερειάρχης έκανε μία δήλωση για το Πανεπιστήμιο και σαφώς και οι οικονομικοί φορείς είναι ανήσυχοι. Αυτό μας μεταφέρουν και οι δημοσιογράφοι από τα επιμέρους νησιά. Γι' αυτό το λόγο και εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να χαιρετήσω και την κυρία Σαμπανίκου, την Εύη, τη συνάδελφο. Καλησπέρα. Δεν ήθελα να σε διακόψω. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Συγγνώμη για την καθυστερημένη είσοδο. Καλησπέρα. Και η σκέψη η δική μας ως παράταξη είναι να καταθέσουμε ένα ψήφισμα σε επίπεδο κεντρικό. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, να πω ότι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν συνεδριάσαμε και αποφασίσαμε να υπάρχει μια απόφαση, η απόφαση ήταν το κείμενο αυτό να πάει στην κυβέρνηση, στην Υπουργό και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπου θα βάζαμε το πλαίσιο τι είναι αυτό το οποίο θεωρούμε ως πρόβλημα και τι πρέπει να γίνει. Από πλευράς Περιφερειακής Αρχής αυτό δεν έγινε. Η απόφαση δεν έφτασε ποτέ πουθενά. Και γι' αυτό πήραμε την πρωτοβουλία αυτή ξανά ως παράταξη πλέον, ώστε να πετύχουμε αυτό το οποίο η Περιφερειακή Αρχή φάνηκε ότι δεν ήθελε να κάνει. Παρά τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των νησιών του Αιγαίου, φαίνεται ότι δεν θα ήθελε να είναι ούτε στοιχειωδώς ενοχλητικός προς την κυβέρνηση. Αυτό το οποίο στο ψήφισμα που σας στείλαμε και προτείνουμε να βγει, η συζήτηση, μάλλον η αναφορά που γίνεται εστιάζεται στην πορεία αποξίωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θεωρώντας ότι είναι μια μεγάλη, η μεγαλύτερη αναπτυξιακή και εθνική επένδυση που έγινε στα νησιά μας τα τελευταία χρόνια και η συρρήγνωσή του
κινδυνεύει να, μας φέρει 35 χρόνια πίσω, όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε για μια σειρά από λόγους, όπως είχε τονίσει πολλές φορές ο ιδρυτής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο εμπνευστής και ιδρυτής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Κώστας Σοζοφούλης, ότι μετά από μια περίοδο συρρήκνωσης οικονομικής και κυρίως κοινωνικής ανθρώπινου δυναμικού των νησιών από τον πόλεμο και μετά, έπρεπε να υπάρξει μια εξωτερική ισχυρή ένεση για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Να ανατραπεί αυτή η κατάσταση τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επίπεδου, όπως είναι το διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων, να μπει η έννοια της καινοτομίας στα νησιά, να έρθει νέος πληθυσμός στα νησιά, δηλαδή φοιτητές, που έχουν ένα πολύπλευρο ρόλο εκεί που ζουν, και να υπάρξει προφανώς και η οικονομική τόνωση των νησιών μέσα από τις επενδύσεις, τους μισθούς, τις δαπάνες διαβίωσης, τους επισκέπτες των νησιών, γιατί ξέρουμε ότι αυτό λειτουργήσε και το έχουμε ζήσει, λειτουργήσε πολλαπλασιαστικά, μια και πολλοί οι γονείς, οι φίλοι των φοιτητών μας έρχονταν εδώ, καθώς και οι γονείς και οι φίλοι του διδακτικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού. Υπήρχε δηλαδή μια αυξημένη κινητικότητα λόγω του Πανεπιστημίου. Εμείς θεωρούμε ότι η φετινή πορεία είναι μια πορεία συρρήκνωσης, η οποία πρέπει να ανατραπεί εν τη γενέση και όχι να αφήσουμε να δούμε μετά από 1, 2, 3 χρόνια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και γι' αυτό κινηθήκαμε τώρα. Θα διαβάσω λοιπόν το κείμενο όπως το έχουμε βάλει για να αρχίσει η συζήτηση από την πλευρά σας, το τι σκέφτεστε, το αν το κείμενο αυτό σας καλύπτει ή όχι, και να δούμε και τις προτάσεις. Λοιπόν, διαβάζω το κείμενο. Το κείμενο το έχουμε στείλει σε όλους, έτσι το έχει. Ναι. Αν το έχουν και μπροστά τους, ίσως χρειάζεται να... Το κείμενο είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο. Μπορώ να το διαβάσω, αν δεν το έχουν διαβάσει. Εγώ δεν το έχω στείλει, Γιάννη, οπότε αν στείλτε το κάπου, γιατί να το έχω σε κείμενο. Το έχω, λοιπόν, θα το στείλουμε μετά. Μήπως μπορείς να κάνεις και share εδώ στην οθόνη. Μπορώ να κάνω και share screen στην οθόνη, αν μου επιτρέψει η Κάλλη. Παίρνω στην Ερυφύλη. Ναι. Κάλλη, επέτρεψέ μου να κάνω share. Ναι. Τώρα, εδώ σε ένα λεπτό, δεν είναι αυτόματο. Ωραία, τώρα μπορείς. Λοιπόν... Ψήφισμα για την ανατροπή της πορείας απαξίωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου της μεγαλύτερης αναπτυξιακής και εθνικής επένδυσης στα νησιά μας. Η απώλεια του 5% περίπου των εισακταίων φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ήταν αναμενόμενη εξέλιξη με βάση το σχετικό νόμο της κυβέρνησης. Η τελική μείωση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω του ισχύοντος συστήματος μεταγραφών, αλλά και λόγω της οικονομικής κρίσης που δεν επιτρέπει στις ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες να υποστούν το βάρος των εξόδων από την παραμονή των παιδιών του στα νησιά μας. Την επόμενη παράγραφο προτείνω να φύγει και δεν θα τη διαβάσω, μπήκε κατά λάθος. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό και εθνικό έργο που έγινε στα νησιά μας μεταπολεμικά, γιατί ενισχύει τα νησιά μας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην ουσιαστική υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Συμβάλλει τα μέγιστα με το ερευνητικό του έργο και στέκεται αρρωγός στην αυτοδιοίκηση και την ανάπτυξη των νησιών όπου και όταν του ζητηθεί. Ενισχύει κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά τις τοπικές κοινωνίες με νέους ανθρώπους που δίνουν ζωή στα νησιά όλο το χρόνο, ενώ κάποιοι από αυτούς αποφασίζουν και να μείνουν στα νησιά μας. Συμβάλλει πολλαπλά στην οικονομική τόνωση των τοπικών κοινωνιών. Δίνει την ευκαιρία σε πολλούς νέους και νέες των νησιών μας από αδύναμες οικονομικά οικογένειες για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τόπο τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με υπέργα έξοδα που θα τους έκοβε τα όνειρα. Συμβάλλει ως ζωντανή διαφήμιση των νησιών μας σε όλη την Ελλάδα
και το εξωτερικό μέσω των φοιτητών, των γονιών τους και των φίλων τους και με τις διεθνείς συνεργασίες που έχει αναπτύξει. Σήμερα και πριν την έναρξη των εγγραφών υπάρχει περιθώριο ανατροπής της κατάστασης αυτής, αρκεί να υπάρχει η ανάλογη πολιτική βούληση που έχει επιδειχθεί σε άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση να αποφασιστούν άμεσα νομοθετικά μέτρα ώστε οι ΣΑΚΤΕΙ στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου να είναι τόσοι όσοι ζητά, όσου ζητά είναι, η ακαδημαϊκή κοινότητα με βάση τις υπάρχουσες υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να παράγεται σωστό ακαδημαϊκό έργο. Θα κάνω μια παρένθεση αυτό γιατί πιθανώς να φαίνεται δυσνόητο σε κάποιους. Σε πολλές περιπτώσεις, με μια μπω σε όλες, στη διαδικασία που υπάρχει καθορισμού του αριθμού των εισακτέων, που ξεκινάει με το ερώτημα από το Υπουργείο Παιδείας προς τα τμήματα πόσους θα ήθελαν να έχουν εισακτέους, τα τμήματα κάνουν τη δική τους δήλωση, την περισσότερη των περιπτώσεων το Υπουργείο την αγνοεί και βάζει περισσότερους. Γι' αυτό το λέω ότι δεν είναι απαραίτητα να καλυφθούν όλες οι θέσεις που έδωσε το Υπουργείο, να ανακαλυφθούν όσες είχαν ζητήσει τα τμήματα για να είναι λειτουργικά, αποδοτικά και να παράγουν το έργο σωστά. Δεύτερο, λοιπόν, αποφάσεις σε ό,τι αφορά τη στέγαση και τη σύντηση των φοιτητών που θα επιτρέψουν στο Πανεπιστήμιο να είναι ελκυστικό για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, π.χ. επέκταση της σύντησης, χρηματοδότηση για αγορά ξενοδοχείων, επιτάχυνση των χρηματοδοτήσεων για κατασκευή νέων φοιτητικών κατοικιών. Υποστήριξη της δράσης του Πανεπιστημίου προς ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών τόσο προς τις τοπικές επιχειρήσεις και κοινωνίες των νησιών του Αιγαίου που θα βελτιώνουν την ευημερία των κατοίκων τους και την ελκυστικότητά τους, όσο και προς τη διεθνή κοινότητα ενισχύοντας την εξωστρέφειά του και τη διεθνή του παρουσία στα καινοτόμα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει και βρίσκονται στην αιχμή των επιστημονικών ενδιαφερόντων της παγκόσμιας κοινότητας. Θα αναφερθώ εδώ σε ένα παράδειγμα, το είπα στην αρχή, ότι ένα από τα τμήματα που θίχθηκε περισσότερο είναι το τμήμα περιβάλλοντος. Εμφανιζόμαστε σε μία περίοδο όπου το περιβάλλον αποτελεί την αιχμή, το κρίσιμο θέμα που βιώνουμε, και ένα τμήμα περιβάλλοντος μένει με ελάχιστους φοιτητές, 26, όταν το τμήμα ζητάει κάθε χρόνο 60, το οποίο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για τη βιώσιμότητά του στον χρόνο. Άρα, ακόμη και αντικείμενα τα οποία θεωρούμε ότι έχουν και την καταξίωση παγκόσμια, αλλά και την επικαιρότητα, τη σπουδαία επικαιρότητα, μένουν κενά για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν θα αναλύσουμε ή, αν θέλετε, θα μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια. Αυτό το σύντομο κείμενο, λοιπόν, εμείς προτείνουμε, το οποίο βάζει πρώτα το σκεπτικό πόσο σημαντικό είναι το Πανεπιστήμιο και δεύτερο τι προτείνουμε. Εγώ προτείνω να σβήσω από τώρα το κίτρινο κομμάτι για να είναι πιο ξεκάθαρο. Νομίζω ότι πρέπει να φύγει, ήταν λάθος. Και αυτό είναι το κείμενο στο οποίο ζητάμε να σχολιάσετε, να τοποθετηθείτε και να πείτε αν συμφωνείτε με αυτό το κείμενο ή θέλετε κάποια αλλαγή. Θα σταματήσω. Γιάννη, μόνο ένα εκφραστικό λάθος να δούμε. Κι άλλο θα έχει σίγουρα, ναι. Θέλει ένα χτένισμα, καλό, ναι, το κείμενο. Χωρίς να επιβαρυνθούν με υπέρογκα ποσά που θα τους έκοβε τα όνειρα, που θα τους έκοβαν τα όνειρα. Στην παύλα. Όλη αυτή η φράση θέλει διόρθωμα. Όλη αυτή. Ναι. Και το τρίτο βάθμιο, Γιάννη, δεν γράφεται, ναι, έτσι. Εντάξει. Εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειες περισσότερο, δεν είναι εκφραστικές. Ναι, αλλά με το βγάζουν. Ναι, ναι, ναι. Να το φτενίσει κάποιος, εντάξει, είναι... Λοιπόν... Να αναλάβει κάποιος να το φτενίσει καταρχήν. Λοιπόν... Μπορούμε και τώρα να τα πούμε και να το προχωρήσουμε. Και άλλα... Εγώ το θεωρώ καλό το κείμενο για ένα κείμενο σύντομο εκ μέρους της Περιφερειακής Παράταξης. Απλώς να το φτιάξουμε λίγο και μπορώ να αποσαφηνίσουμε κάποια σημεία. Ναι. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση, ίσως, γιατί άκουσα εκ μέρους Περιφερειακής Παράταξης. Εγώ θα ήθελα να πω ότι
αυτή η πρωτοβουλία δεν έχει ισοστρεφή χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι κάτι που το κάνει η Περιφερειακή Παράταξη. Έχει την πρόθεση να δώσει το έναυσμα μέσα από τους Δήμους και τους φορείς της κοινωνίας να δημιουργηθεί ένα κίνημα ουσιαστικά, το οποίο θα διεκδικήσει την ενίσχυση του Πανεπιστημίου. Άρα και πέρα από το ψήφισμα πρέπει να δούμε πώς θα ενεργοποιηθεί η κοινωνία. Αυτόν τον ρόλο θα πρέπει ήδη να τον έχουν οι Δήμοι και η Περιφέρεια. Το είπε ο Γιάννης πριν ότι δεν πήρανε το ρόλο αυτόν και μάλιστα μόνο νομίζω ο Δήμαρχος της Δυτικής Σάμου ήταν εκείνος που εξέφρασε και αγωνίες ενώ από την αρχή. Άρα δεν είναι λοιπόν ένα ψήφισμα της Περιφερειακής Παράταξης Συμπαράταξης Πολιτών. Είναι το ψήφισμα μιας ομάδας που εκπροσωπείται σήμερα από φορείς και αυτοδιοικητικούς από τα νησιά. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Απλώς σκέφτηκα ότι ξεκινάει από την Περιφερειακή Παράταξη και αυτό έγινε, αλλά ουσιαστικά συγκεντρώνονται ονόματα γύρω από αυτό σιγά σιγά, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ, Μαρία. Γιάννη, μια ερώτηση διευκρινιστική μπορώ να σου κάνω? Ναι. Και μετά θέλω κι εγώ, Γιάννη, ναι. Μια ερώτηση. Για να μπορώ να σας βλέπω, γιατί δεν σας βλέπω. Ναι. Γιάννη, δεν καταλαβαίνω ακριβώς το τεχνικά, δηλαδή. Το με ποιον τρόπο μπορεί να δοθεί νομική λύση από πέρα. Δεν καταλαβαίνω πώς τεχνικά μπορεί να γίνει. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να συμπληρώσουν, πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή να προτείνουμε κάτι το οποίο να είναι και τεχνικά και νομικά εφικτό. Μπορεί να αλλάξει ο νόμος. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω πώς μπορεί να γίνει αυτό για φέτος. Ναι, όχι. Από τον χρόνο, εντάξει, και ό,τι θέλετε, αλλά για φέτος λίγο να με βοηθήσεις, δεν το καταλαβαίνω πώς μπορεί να γίνει. Πρώτον, για μένα είναι, εάν υπάρχει πολιτική βούληση και νομικά μπορεί να λυθεί το θέμα, χωρίς να αναταράξει αυτούς που έχουν ήδη πετύχει αλλού, έτσι, χωρίς να τα αναταράξει. Θυμίζω ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, όπως αναφέρω το παράδειγμα, γιατί είναι ένα ακραίο παράδειγμα, το οποίο όμως το βιώσαμε, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, ο νόμος της απλής αναλογικής αυτοδιοικητικής εκλογές ανατράπηκε. Αλλιώς εκλεγήκαμε και αλλιώς λειτουργήσε. Υπάρχει δυνατότητα ανατροπής ενός νόμου, ακόμη και μετά την εφαρμογή του, την αρχική εφαρμογή του. Επομένως, θα μπορούσε να υπάρξει, νομίζω, κάποια ρύθμιση τις τεχνικές λεπτομέρειες, εάν η κοινωνία των νησιών το επιθυμεί και πιέσει, θα τις βρει η κυβέρνηση ποιες είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες που δεν θα ανατρέψουν το σύνολο των πραγμάτων, αλλά θα δώσουν τη δυνατότητα στα τμήματα να πάρουν περισσότερο κόσμο, να φτάσει στο όριο, να φτάσουν στο όριο αυτών που ζητήσανε. Γι' αυτό το ανέφερα ως παράδειγμα. Προφανώς πολύ εύκολα μπορεί να υποθεί ότι είναι πάρα πολύ αργά πλέον και δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Αυτό θα ήταν μια απάντηση από πλευράς της κυβέρνησης που θα ήταν προφανώς στο στόχο, κοντά σε αυτό το οποίο στόχευε από την αρχή. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα, δεν μπορώ να πω ποιες τεχνικές λεπτομέρειες, και νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό και σε αυτή, και όχι μόνο στην ενίσχυση της φοιτητικής μέρης, να πούμε το δεύτερο, για να μείνουν αυτοί που έχουν επιτύχει στα νησιά και να μην φύγουν και αυτοί, γιατί αυτός ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Και το πρώτο μπορεί να διορθωθεί έστω σε ένα βαθμό. Αυτή είναι η άποψή μου. Η ερώτηση του Νίκο ήταν ότι θέλαμε συγκεκριμένα τι θα πρέπει να προτείνουμε. Εννοείς, Νίκο, ότι θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένη πρόταση? Επειδή ακριβώς η απάντηση θα είναι ότι, παιδιά, φέτος δεν γίνεται, έχει τελειώσει η ιστορία, ξεχάστε το, είναι τεχνικά και νομικά αδύνατο. Αν θέλεις να έχεις μια πιθανότητα ή μια ελπίδα, θα πρέπει να την έχεις επεξεργαστεί στοιχειωδώς και σε αυτό το επίπεδο. Γιατί εγώ πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να γίνει. Δεν είμαι νομικός, βέβαια, ούτε εκπαιδευτικός, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να γίνει για φέτος. Να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής μόνο για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Και όσοι θέλουν να κληθούν να ξανακάνουν μηχανογραφικά. Μηχανογραφικά έχουν κάνει. Δεν κάνει μηχανογραφικά κανένας. Έχουν κάνει μηχανογραφικά.
Όσοι ήταν κάτω από την ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν είχαν δικαίωμα να κάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα, νομίζω. Όσοι έγραψαν κάτω από την ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν είχαν δικαίωμα να κάνουν μηχανογραφικό στις αντίστοιχες σχολές. Έτοιμα να έρθει στη σχολή. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι. Επομένως, τεχνικά δηλαδή νομίζω ότι μπορεί να γίνει υπόθεση να καταργηθεί για φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Και όσοι θέλουν να ξανασυμπληρώσουν ξανά μηχανογραφικά, να συμπληρώσουν μηχανογραφικά, διότι δεν είχαν δικαίωμα να κάνουν μηχανογραφικά. Δεν μπορεί να γίνει, συγγνώμη παρεμβαίνω, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει μόνο για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου κάτι τέτοιο. Πώς μπορεί να γίνει όμως, δηλαδή. Το ζητάς, Μανώλη μου, το ζητάς. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας, έτσι, απλώς πιστεύω ότι όταν θα διατυπωθεί η πρόταση θα πρέπει να είναι να είναι τουλάχιστον στοιχειωδός να τα περιγράφει και το τεχνικό μέρος για να μην σου απαντήσει δεν γίνεται και μου λέτε αηδίες, ας πούμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δουλέψουμε λίγο προς αντίθεση για να έχουμε περισσότερο. Αυτή είναι λοιπόν, η ταπεινή μου γνώμη. Για να μην πάει άκλα αυτή, όχι τίποτα. Πριν δώσω στην Ερυφίλ το λόγο, θα ήθελα να το δώσω στον βουλευτή, τον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη. Μήπως επ' αυτού έχει κάποια καλή, πιο τεκμηριωμένη άποψη. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες και από μένα. Και για νομίζω ότι η πρωτοβουλία είναι εξαιρετική στη συγκυρία αυτή. Παρόλο που κατά τη γνώμη μου την πρωτοβουλία αυτή θα έπρεπε να την πάρουν άλλοι, όπως είναι η διοίκηση του Πανεπιστημίου και βεβαίως η περιφερειακή η διοίκηση της περιφέρειας. Για το ερώτημα που βάλατε με αφορμή την τοποθέτηση του Νίκου, δηλαδή τον προβληματισμό του Νίκου, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι παντελώς ανέφικτο. Είναι ανέφικτο για τον πρώτο και ουσιαστικό λόγο ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση, κορυφαία θα έλεγα πολιτική απόφαση, και η απόφαση αυτή νομίζω ότι είναι σχεδόν αδύνατον η εκτίμησή μου να την πάρει πίσω την απόφαση αυτή. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι είναι προφανές ότι ακόμα και στην απίθανη αυτή εκδοχή που θα δεχόταν κάποια ειδική διαχείριση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ας πούμε, για εθνικούς λόγους, αυτόματα θα σηκωνόταν το ζήτημα και για άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Θράκης, για παράδειγμα, το οποίο και αυτό προφανώς στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να επικαλεστεί εθνικούς λόγους. Επομένως νομίζω ότι πολύ περισσότερο το να επεξεργαστούμε τεχνικά τέτοια ζητήματα νομίζω ότι είναι τελείως άσκοπο και ανώφελο. Η γνώμη μου είναι ότι η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να έχει την κατεύθυνση μιας ισχυρής διαμαρτυρίας όσο γίνεται ευρύτερα, με ευρύτερη αποδοχή, με πλαισίωση δηλαδή πολιτικά, κοινωνικά, αυτοδιοικητικά, γενικότερα από όσο γίνεται περισσότερους φορείς αλλά και πολίτες, και να έχει βεβαίως μια κεντρική πολιτική στόχευση, ότι δηλαδή η πολιτική αυτή είναι καταστροφική, διαλυτική για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και νομίζω ότι το πλαίσιο στο οποίο, και επιτρέψτε να κάνω και μια σύντομη τοποθέτηση με την ευκαιρία και να κλείσω τη δική μου παρέμβαση. Νομίζω ότι ως κείμενο είναι ένα συγκροτημένο και συνεκτικό κείμενο και νομίζω ότι βάζει σε γενικότερη βάση τα ζητήματα. Βεβαίως, εγώ ως βουλευτής θέλω να επισημάνω το αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα αυτής της απόφασης της κυβέρνησης, τον οποίο εμείς αναδείξαμε έγκαιρα και στην επεξεργασία του νομοσχεδίου, αλλά και στην Ολομέλεια, με απανωτές τοποθετήσεις βουλευτών μας, τελεχών μας,
σε κορυφαίο επίπεδο, ότι δηλαδή ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι μια πολιτική απόφαση συγκροτημένη και ιδεολογικά απόλυτα στιγματισμένη, η οποία αποκλείει 40.000 ανθρώπους, απέκλεισε, όπως φάνηκε εκ των πραγμάτων, 40.000 παιδιά και κατήφθηνε τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών αυτών σε επιλογές ιδιωτικού χαρακτήρα. Επομένως, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει το κείμενο αυτό, βεβαίως από τις, μετά τις αυτονόητες παρεμβάσεις, εννοώ τις, του ταινίσματός του ως κείμενο, νομίζω ότι θα πρέπει από όλους μας να καταβληθεί προσπάθεια να υπογραφεί όσο γίνεται περισσότερους κοινοβουλευτικούς, αυτοδιοικητικούς, πανεπιστημιακούς, πολίτες, κάποια έτσι, οποιοσδήποτε πολίτης θα μπορεί να το υπογράψει το κείμενο αυτό και με τη βαρύτητα αυτή το κείμενο αυτό να κατευθυνθεί στην κεντρική πολιτική εξουσία με την έννοια του ότι οι νησιώτες αυτή την επιλογή την επιστρέφουν με την έννοια του ότι είναι μια απαράδεκτη, επικίνδυνη και καταστροφική πολιτική για τα νησιά γενικότερα. Διότι, σωστά ο Γιάννης ανέδειξε το ρόλο του Πανεπιστημίου, που τον ξέρουμε όλοι, αυτονόητο να μην τα ξαναλέμε, οικονομικό, κοινωνικό, αναπτυξιακό, πολιτισμικό κτλ. Κτλ. Όσο για τα ζητήματα αυτά επαναλαμβάνω και τελειώνω, νομίζω ότι για να μπούμε σε τεχνικές επεξεργασίες, τουλάχιστον για αυτή την τρέχουσα χρονιά, αυτό είναι ανέφικτο. Βεβαίως, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας μας έχει καταθέσει τη δέσμευση δημόσια στη Βουλή ότι η ρύθμιση αυτή, όταν και εφόσον ο πολιτικός φορέας μας βρεθεί στην εξουσία, θα την ανακαλέσει και μάλιστα θα δώσει και το δικαίωμα στα παιδιά αυτά τα οποία μείναν εκτός να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι ώστε να μπορούν να πλαισιώσουν τις θέσεις τις οποίες τους απέκλεισε η συγκεκριμένη πολιτική απόφαση. Δεν ξέρω αν μακρηγόρησα, αλλά με την ευκαιρία έκανε και τη γενικότερη τοποθέτησή μου, αυτονόητη συνυπογραφή του κειμένου. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ερυφίλη. Από την δημοτική παράταξη με τη Λίνη. Με επεξέδα τον πολίτη. Ναι. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση που είναι για ένας προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο θα είναι καλύτερο να διακινηθεί αυτό το ψήφισμα. Και το λέω γιατί υπήρξε μια σκέψη στην παράταξή μας πριν δημιουργηθεί αυτή εδώ η συζήτηση, να ζητήσουμε να καταθέσουμε ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητήσουμε την έγκριση ενός τέτοιου ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η μία σκέψη λοιπόν που υπάρχει και θέλω να δω αν είστε σύμφωνοι σε αυτό και, ή αν είναι καλό αυτό που σκεφτόμαστε τώρα, είναι αν αυτό το κείμενο μπορούμε να το καταθέσουμε και πρέπει να το καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητήσουμε να αποτελέσει ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ή αν είναι καλύτερο να το απευθύνουμε σε έναν τους Δημοτικούς Συμβούλους και να ζητήσουμε να το προσυπογράψουν σε διαδικασία εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου. Και το λέω γιατί πιθανόν η Αρχή Κίτελη να πει ότι τώρα αυτά είναι αποφασισμένα πράγματα και δεν χρειάζεται και δεν υπάρχει κανένας λόγος και είναι τσάμπα διαδικασίας και τα λοιπά. Δεν ξέρω στα άλλα Δημοτικά Συμβούλια τι κλίμα υπάρχει για τα ψηφίσματα, αλλά εδώ στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο είναι πάρα πολύ προβληματική η συμπεριφορά τους ως προς αυτό το ζήτημα. Ένα λοιπόν να δούμε αυτό. Το δεύτερο, αυτό το ψήφισμα όταν βγει θα έχει τις υπογραφές των δημοτικών παρατάξεων του χώρου μας καταρχήν, δηλαδή θα φαίνεται ότι εκπορεύεται από μια μάζοξη των δημοτικών παρατάξεων που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και συζητάμε, του Βορείου Αιγαίου, περιφερειακών και δημοτικών. Και το τρίτο που δεν έχω καταλήξει για να προτείνω κάτι, είναι με απασχολεί λίγο πώς θα το χειριστούμε. Και το τρίτο που θέλω να ρωτήσω είναι, συζητάμε σήμερα εδώ για το Πανεπιστήμιο
Με το Πανεπιστήμιο να αποουσιάζει ουσιαστικά εκτός από την ΕΒΗ που είναι εδώ, γιατί και δεν λέω μόνο ας πούμε, την ηγεσία του Πανεπιστημίου, η οποία είναι πολιτικά, έχει συγκεκριμένη πολιτική άποψη και για λόγους άλλους δεν είναι εδώ, αλλά μιλώ και για άλλους ανθρώπους του προοδευτικού χώρου που θα μπορούσαν να είναι σε αυτή τη συνάντηση. Καλέστηκαν και δεν μπορούσαν, καλέστηκαν και δεν υπήρξε ανταπόκριση. Έχει μια σημασία να μετρήσουμε το πόσο αυτή τη στιγμή αυτό το ζήτημα, που είναι πράγματι τόσο σημαντικό όπως το βάζει ο Γιάννης, αποτελεί με την ίδια ένταση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου, καλέστηκαν από αυτούς τους χώρους. Αυτά. Ευχαριστώ. Να απαντήσω εγώ, ξεκινώντας από το τελευταίο, γιατί εγώ έχω στείλει την πρόσκληση. Η πρόσκληση δεν απευθύνθηκε σε άτομα, απευθύνθηκε σε φορείς. Έτσι, άρα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου απευθύνθηκε στην Βρετανική Αρχή και στους συλλόγους του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Με τον ίδιο τρόπο απευθύνθηκε σε επικεφαλής παρατάξεων, σε τοπικά συμβούλια των πόλεων που θίγονται ιδιαίτερα, δηλαδή το Καρλόβαση, η Χίος, ο Βροντάδος, η Μυτιλίνη και η Μύρινα, σε φορείς όπως τα επιμελητήρια, αλλά στους πρόεδρους, έτσι, μία πρόσκληση. Ναι, κατάλαβα. Έχει γίνει, προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η προσκλήσεις. Σε όσο αφορά τις άλλες δύο ερωτήσεις, και ιδίως την πρώτη που είναι και η πιο κρίσιμη, εγώ δεν θα πρότεινα να πάει στα δημοτικά συμβούλια ή στα συμβούλια του επιμελητηρίου ή τα συμβούλια τα οποία μπορούν να συνεδριάσουν πολύ αργότερα. Βέβαια, πιθανώς ας πούμε, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου να πει ότι εγώ δεν το υπογράφω αν δεν έχω την σύμφωνη γνώμη. Υπάρχει αυτό το θέμα. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το πρόβλημα, όπως το ανέφερες, Ερυφίλη, να μην εισαχθεί ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς έχουμε την Τετάρτη συνεδρίαση, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι. Θέλω να ακούσω και τις απόψεις των άλλων για να αποφασίσουμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Ωραία. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο? Γιάννη, μπορώ κι εγώ κάτι? Χρυσούλα, με μπορώ να μιλήσω? Ναι. Πρωί Χρυσούλα, λέω, είμαι. Ναι, Χρυσούλα. Δεν έχει κι άλλο το λόγο. Δεν έχω πολύ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, να συνεχίσω μάλλον την κουβέντα που ξεκίνησε η Ερυφίλη για τους Δήμους. Λέμε Δήμος και εκνοούμε τη Μυτιλίνη. Δυτικά, το ίδιο αφορά το νησί και το δυτικό κομμάτι του, η ανάπτυξη ως προς το Πανεπιστήμιο. Εγώ πιστεύω πως πρέπει συντονισμένα να καταθέσουμε το ψήφισμα στα συμβούλια και να δούμε. Να σκεφτούμε, δεν ξέρω, θέλω τη δική σου τη γνώμη σε αυτό. Εμείς εδώ δυτικά, για παράδειγμα, έχουμε ένα χώρο στον Πολυχνήτο, ένα γυροκομείο που δεν λειτουργήσε ποτέ σαν τέτοιο, θα μπορούσε να διατεθεί για κατοικία φοιτητών, θα εξυπηρετούσε, θα μπορούσε δηλαδή να επεκταθεί και λίγο προς εδώ, να είναι ένα κίνητρο και προς εμάς εδώ τους δυτικούς, ώστε, πώς να το πω, να εμπλακούν λίγο πιο ζωηρά σε αυτή την κατάσταση. Και ωστόσο, νομίζω πως μπορούμε να το στείλουμε. Αυτό το κείμενο, εγώ για παράδειγμα, αν μου το στείλει, μπορώ να το στείλω σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους τούτη την ώρα, αύριο πρωί-πρωί, να τους συνυπογράψουν όσοι θα θέλανε. Και όσοι θα θέλανε, ας μπουν στην εφημερίδα. Να ενημερώσω καταρχάς ότι στάλθηκε στον Δήμαρχο και στο Στρατή Ζαφίρι. Ομολογώ, δεν είχα το χρόνο να ψάξω τα mail των άλλων παρατάξεων. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτή την ώρα. Ναι, θέλω να πω ότι δεν αγνοήθηκε η Δυτική Λέσβος λόγω του ότι δεν υπάρχει κάποια σχολή ή κάποια άμεση εμπλοκή, όπως δεν αγνοήθηκε και η Ανατολική Σάμος. Απλώς δεν αναζήτησα τον πρόεδρο της Καλονής, για παράδειγμα, γιατί δεν έχει άμεση εμπλοκή, όπως δεν ζήτησα τον πρόεδρο του Βαφιού, αλλά ζήτησα στάλθηκε η πρόσκληση στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Καρλοβάσου. Ναι, ναι, όχι, όχι, απλώς ενημερώνω για να ξέρετε πώς... Εγώ θα συμφωνείς να προχωρήσουμε έτσι, να το κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Όχι, όχι, δεν θα είναι εγώ, δεν διαφωνώ, θα πάρουμε μία απόφαση και θα προχωρήσουμε. Εύη.
Ζήτησε το λόγο. Ναι, να ανοίξω το μικρόφωνο. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι ναι, ενημερώθηκε ο Σύλλογος μέλλον ΔΕΠ και ουσιαστικά τον εκπροσωπώ και θα μεταφέρω αυτά που θα συζητήσουμε, εντάξει. Θα έχετε δει ότι έχει βγει ένα κείμενο ήδη από τους διοικητικούς υπαλλήλους. Πιστεύω έχει φτάσει στα χέρια σας. Ναι. Είναι και εδώ ο Μιχάλης Μπάκας, νομίζω, μέσα τώρα, κάπου τον είδα, που μπορεί να το επιβεβαιώσει. Και θα βγει κείμενο και από μας, εννοείται, από το Σύλλογο ΔΕΠ. Και βέβαια είναι ένα κείμενο αρκετά λεπτομερές και εκτενές, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει έτσι, γιατί περιγράφει όλες τις πτυχές της κατάστασης, δεν είναι μόνο η ελάχιστη βάση εισαγωγής, έτσι είναι όλο το σύστημα αυτό. Και με το ειδικό μάθημα που άφησε πάρα πολλά παιδιά απ' έξω, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και οι τεχνικές λεπτομέρειες αυτής της μεθόδευσης να μείνουν 40.000 παιδιά εκτός πανεπιστημίων και να διοχετευτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι σε επίπεδο πολιτών, απλών πολιτών, δηλαδή να διακινηθεί στα χέρια απλών πολιτών και να μαζευτούν έτσι χιλιάδες υπογραφές. Οι φορείς μόνο δεν θα κάνουν τίποτε. Και ίσα-ίσα όταν στο κέντρο σταλεί μία απόφαση φορέων, απλά θεωρούν ότι είναι ένα ακόμη χαρτί και τίποτα άλλο. Άρα να κινηθεί στο πλαίσιο του κάθε απλού πόλη για να φτάσει στα χέρια όλων, έτσι. Και επίσης να γίνει ένας συντονισμός και με άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια, με περιοχές άλλων περιφερειακών πανεπιστημίων, νομίζω όπως ανέφερε και ο κ. Μιχαηλίδης πριν, ότι σίγουρα αφορά και άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια. Βέβαια το Αιγαίο πλήττεται ιδιαίτερα για τους λόγους που γράφονται και στο κείμενο, έτσι. Η μετακίνηση, η διαμονή, το κόστος της διαμονής είναι δυσθεώρητο για τη μέση οικογένεια, ειδικά από την αρχή της κρίσης και μετά. Και πιστεύω μάλιστα ότι δεν πρέπει να μπαίνει στην ίδια ζυγαριά η σίτιση και η στέγαση στο Αιγαίο, γιατί η σίτιση είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο για όσους και όσους δεν γνωρίζετε, ακόμη και φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα σίτησης μπορούν με 3 ευρώ την ημέρα να καλύπτουν 3 γεύματα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να ζητήσουμε δωρεάν σίτηση για όλους, αλλά περιγράφω λίγο το πρόβλημα, ότι η στέγαση είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μυτιλίνη τουλάχιστον, αλλά πιστεύω και σε άλλα νησιά. Επομένως, πιστεύω ότι πρέπει να βγει ένα κείμενο που θα είναι καλό να μην είναι μόνο κείμενο φορέων και να διακινηθεί παντού, να είναι ένα κείμενο που θα ξεκινήσει από τους φορείς και θα πάει στους πολίτες και θα μαζεύουμε υπογραφές πολιτών, έτσι ώστε να μαζευτούν χιλιάδες υπογραφές. Γιατί μόνο με χιλιάδες υπογραφές μπορεί να γίνει κάτι σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό που θα γίνει, να μην επικεντρώνεται σε ένα αίτημα ειδικά για την περιφέρειά μας, ειδικά για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να κινείται προς την ανατροπή του νόμου συνολικά. Βέβαια, θα επιμείνουμε και στο πόσο πλήττεται το Αιγαίο, το είδαμε. Με μείωση στο ίμιση των θέσεων σε κάποια νησιά, όπως τη Σάμο, είναι πολύ πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αυτά για την ώρα. Μπορεί να πω και κάτι άλλο στη συνέχεια. Ο Νίκος ο Ζάχαρης έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ναι, Σάμος αλλάζει. Θα συμφωνήσω με την κυρία Σαμπανίκου, γιατί τον Μάρτιο και στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου, εκτιμώ, και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καταθέσαμε ψηφίσματα τα οποία τα αποδέχθησαν. Το θέμα δεν είναι το ότι τα αποδέχθησαν, αλλά δεν τα προώθησαν.
Είδαμε και μια ανακοίνωση, η προώθηση δηλαδή από την περιφέρεια, η οποία θα μπορούσε να παίξει ένα πολύ βασικό ρόλο, γιατί εκφράζει όλο το Βόρειο Αιγαίο, εκφράζει 4 νησιά στα οποία υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα, Λίμνος, Λέσβος και ο Σάμος, και δεν έκανε τίποτα. Το ίδιο διαβάσαμε και προχθές την ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Μουτζούρης για τα αποτελέσματα, η οποία ήταν μια πολύ χλιαρή έως ανεπίτρεπτη ανακοίνωση για τα αποτελέσματα και το πλήγμα που εδέχθηκε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Άρα και ξανααναθέσουμε το ψήφισμα αυτό, το οποίο είναι πολύ καλό ως κείμενο θέσεων, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πάει ξανά στα αζήτητα, δεν θα προωθηθεί. Άρα το να μπούμε σε επίπεδο κοινωνίας, δηλαδή υπάρχουν το ΑΒΑΖ, ας πούμε, το οποίο είναι ένα δημοψήφισμα συλλογή υπογραφών από τους πολίτες, και αν πάμε σε νούμερα αρκετών χιλιάδων, θα είναι μια σημαντική παρέμβαση. Εξάλλου, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι το ουσιαστικό, και όχι να μείνουμε σε επίπεδο δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι, εντάξει, τους θέλουμε και αυτούς, εν πάση περιπτώσει, η πλειοψηφία δεν θα το ψηφίσει, αλλά δεν θα είναι αυτό που θα είναι το ηχηρό μήνυμα απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Άρα η κατεύθυνση είναι αυτό να διευρυνθεί, και όχι μόνο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ίντερνετ παράδειγμα, όπως είπα, προείπα, αλλά και συλλογής υπογραφών πολιτών. Δηλαδή να υπάρχουν κείμενα τα οποία θα γίνονται συλλογή υπογραφών με φυσική υπογραφή για όσους δεν έχουν δυνατότητα. Νομίζω αυτή είναι η κατεύθυνση, εκεί είναι η παρέμβαση που μπορούμε να δώσουμε για να ταρακουνήσουμε. Για φέτος είναι δεδομένο, και εκτιμώ και εγώ, τα είπε και ο βουλευτής μας, ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική. Είναι μια κεντρική πολιτική επιλογή, την οποία την πάνε μέχρι τέλος. Πιθανότατα θα κάνουν διορθωτικές κινήσεις στον χρόνο, γιατί αυτά που τους βγήκαν, π.χ. στην αρχιτεκτονική Θράκης, είναι εξόφθαλμα κραυγαλαία. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουν να μαζέψουν κάποια τέτοια πράγματα, όπως τα νούμερα του. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι γενικότερο αυτό το πλήγμα των περιφερειακών πανεπιστημίων και στην ουσία η άγρα πελατών και διοχέτευση φοιτητών στα ιδιωτικά κολέγια. Αυτή είναι η άποψη μου. Η κυρία Πελαντή έχει ζητήσει το λόγο, και ο Μανώλης ο Κάρλας επίσης. Ακούσουμε την κυρία Πελαντή και μετά Μανώλη. Εσύ. Καλησπέρα σε όσους δεν είπα. Είχα μπει πολύ νωρίς εγώ. Χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση. Ζήτησα το λόγο γιατί πρέπει να αποχωρήσω, πρέπει να πάω κάπου την μικρή μου κόρη. Ήθελα να πω ότι επειδή είμαι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εγώ, πέρα του ότι είμαι στο Βροντάδο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, όλο το πράγμα ξεκινάει από το πώς δομούμε την εκπαίδευσή μας. Τώρα βαλόμεθα συνεχώς από ζητήματα που αφορούν την αειφορία. Η εκπαίδευση είναι βασικό ζήτημα της αειφορίας. Και κάτι άλλο, θα πρέπει και σαν γονείς όλοι μας να κατανοήσουμε ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των παιδιών μας δεν είναι δυνατόν να συνδέεται άμεσα, όπως θέλουμε οι περισσότεροι, με την έβρεση εργασίας. Άρα, αν αυτό μπορέσουμε να το κατανοήσουμε, ίσως να δούμε και τα πράγματα όλοι, και οι φορείς, αλλά και εμείς ξεχωριστά, με ένα διαφορετικό μάτι. Προσωπικά συμφωνώ με το κείμενο, καθώς είναι ένα κείμενο που δεν το θεωρώ διαμαρτυρία. Προσωπικά το θεωρώ μια ανάγκη. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξίζει και πρέπει να αναπτυχθεί. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει ίσως όχι μόνο να δώσουμε απαντήσεις, δηλαδή μια λύση στο πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί στο πώς ο καθένας από εμάς, σαν πολίτης, έχει αντιμετωπίσει αυτό το θεσμό. Και εξηγούμε, ο θεσμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου
έπρεπε να έχει στηριχθεί εδώ και πολλά χρόνια πολλαπλώς από τις τοπικές κοινωνίες και με διαφορετικούς τρόπους. Να μην περιμένουμε μόνο να παίρνουμε, αλλά και να δίνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και εγώ ευχαριστώ και για τη συμμετοχή σας. Έχει ζητήσει ο Μανώλης και ο... συγγνώμη, ο Μανώλης ο Κάρλας πρώτα, που δεν έχει μιλήσει ακόμη. Άνοιξε μικρόφωνο. Έχεις κλειστό μικρόφωνο, Μανώλη, τώρα. Ναι. Καλησπέρα από τη Σάμο. Ακούγομαι τώρα. Ναι, ναι. Η κυρία που μίλησε τελευταία έθεσε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Στην αρχή που δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σάμο, τουλάχιστον, υπήρξε μια ομάδα στήριξης του Πανεπιστημίου από έγκριτους και δημοκρατικούς ανθρώπους, όπως ήταν ο Αλέξης Σεβαστάκης, ο Γιάννης Παπαθεοδόρου, Χατζηθεοδόρου και άλλοι δυναμικοί άνθρωποι, οι οποίοι έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό για να σταθεί το Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια, όπως όλα τα πράγματα, έγιναν καθεστώς και μπήκε μπροστά η οικονομική πλευρά του θέματος, ενώ η πολιτιστική, η πολιτισμική και η εθνική πήραν κατιούσα πορεία. Θέλω να πω, φίλες και φίλοι, ότι διαχείριση και τνιέντος από τη δεξιά, από το Κινάλ και την ευρύτερη αριστερά, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις ευθύνες του με τον νόμο Γαβρόγλου και ότι τότε που ψηφίστηκε ο νόμος αυτός, οι παρατάξεις επίουν την νήσαν. Τώρα λένε, λένε αυτοί όλοι παραπάνω ότι οι παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ κραυγάζουν. Εγώ λέω ότι κι αν ο νόμος Γαβρόγλου έχει αρνητικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα, η Νέα Δημοκρατία δεν έπρεπε να βάλει την ταφόπλακα με την ανωτητικοποίηση των κολεγίων και την θέσπιση της ελάχιστης βάσης αγωγής μόνο για τα δημόσια πανεπιστήμια. Αλλά είχε να αναιρέσει τα κακόσκημα αν πόσα υπήρχαν στον νόμο Γαβρόγλου και τα επικίνδυνα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά δεν το έκαμε αυτό. Λειτουργώντας εντελώς ταξικά, προχώρησε στη στήριξη πάση δυνάμει της ιδιωτικής εκπαίδευσης ενάντια στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, που και αυτό το πράγμα αποτελεί διαχρονικά κυρίαρχη πολιτική της, που τώρα βρήκε την κατάλληλη πολιτική και χρονική συγκυρία για να την εφαρμόσει και να την υλοποιήσει. Πιστεύω ότι το κείμενο είναι άριστο. Πάντα υπάρχει δυνατότητα να γίνει καλύτερο, αλλά το θέμα μας είναι εκεί που το έβαλε και ο φίλος μου ο Νίκος ο Ζάχαρης και η κυρία τελευταία. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες. Πρέπει να δημιουργηθούν πυρήνες και επιτροπές στα χωριά, οι οποίες να διακινήσουν το κείμενο. Πρέπει να ψάξουμε να δούμε μήπως υπάρχουν δυνατότητες επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο με άλλες πολιτικές παρατάξεις, παραδείγματος χάρη με το Κινάλ ή με αυτοδιοικητικές παρατάξεις, διότι κακά τα ψέματα η Σάμος τουλάχιστον βράζει. Και αυτός ο βρασμός διαπερνά οριζόντια τους πάντες σε τα πάντα, εκτός από κάποιους οι οποίοι είναι της ιδεολογικής καθαρότητας, η οποία πολλές φορές σκοτώνει την πραγματικότητα, όλοι οι άλλοι μπορεί να ενεργοποιηθούν και η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να βάλει την ουρά στα σκέλια και να ανακρούσει πρίμναν ανάλογα με την κινητοποίηση της κοινωνίας. Αν οι αντιδράσεις της κοινωνίας είναι μεγάλες, θα τα μαζέψει και σαν βρεγμένη γάτα θα ανακάμψει. Αν λέμε δεν γίνεται, ξέρετε είναι δύσκολο το ανατάλλο, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, απλώς εμείς θα βάλουμε νερό στο μήλο της και τα πράγματα θα πάνε για του χρόνου και του χρόνου θα είναι χειρότερα από το φετινό και ούτω καθεξής. Επομένως θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών και βέβαια με κάθε τρόπο και την αυτοδιοίκηση και τα εργατικά κέντρα όπου μπορούμε και τους συλλόγους σε μια προσπάθεια, σε μια πανστρατιά για να ανατραπεί αυτή η πολιτική που οδηγεί σε τραγικά διέξοδα τα νησιά μας και την πατρίδα μας. Εγώ, φίλες και φίλοι, πιστεύω, είμαι της γενιάς εκείνης που αγωνίστηκε για να γίνει, να ιδρυθεί και να ριζώσει το Πανεπιστήμιο στη Σάμο,
μαζί με τον αείμνηστο Κώστα Σοφούλη, τον Ευάγγελο Σιδηρουργό, τον τότε δήμαρχο Καρλουβάσου, τον Νίκο Τοχούλη, τον τότε βουλευτή, τον Πυθαγόρα τον Βαρδίκο, ήταν γραμματέας της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο τον Γεωργιάδη, τον Απόστολο Κακλαμάνη τον υπουργό, τον αείμνηστο Πέτρο Μόρα λοιπόν από τη Σάμο και άλλους συναγωνιστές και συντρόφους από τη Σάμο και από άλλα νησιά του αρχιπελάγους. Λοιπόν, τα θυμάμαι αυτά τα πράγματα και καίγεται η ψυχή μου άμα βλέπω τον κίνδυνο που εμφυλοχωρεί και υπάρχει. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θέλω να κάνω την εισήγησή μου και να δώσω το λόγο και σ' άλλους, ιδρύθηκε κυρίως για εθνικούς και δευτερευόντους, αλλά συνακόλουθα για αναπτυξιακούς λόγους στο αρχιπέλαγος, που είναι διαχρονική κυβωτός και αρχαίγονη μήτρα του ελληνικού και οικουμενικού πολιτισμού, της θύραθεν και της παγκόσμιας φιλοσοφίας, των άστρων, του λόγου πεζού και ποιητικού, της μουσικής και των αριθμών, με τον Αρίσταρχο, τον Όμηρο, τον Πιτακό, τον Μυτιλινέο, τον Ηρόδοτο, τον Θαλή, τον Μιλήσιο, τον Εκατέο, τον Ηράκλειο, τον Πυθαγόρα, τον Αρίωνα, τον Μυθυμναίο και άλλους τιτάνες των γραμμάτων και των τεχνών. Επομένως, κατά την άποψή μου, και το λέω και στα ραδιόφωνα εδώ τοπικά, κάθε απόπειρα απομείωσης και συρρήκνωσης αυτής της τεράστιας εθνικής παρακαταθήκης, όπως είναι το Πανεπιστήμιο, αποτελεί εν δυνάμει πράξη εθνικής μειοδοσίας. Η υπονόμευση της οικουμενικότητας ενός πανεπιστημίου που είναι καμάρι για την Ελλάδα και για την Ευρώπη αποτελεί υπονόμευση της εθνικής μας παρουσίας και της ζωής στο αρχιπέλαγος, που αποτελεί σήμερα και από παλιά διαχρονικά αμυντικό θώρακα της Ελλάδας και της Ευρώπης και βέβαια με πιάνει τώρα το τρελό από τους Περσικούς πολέμους μέχρι σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν αυτό που είπα, πανστρατιά για να ανατραπεί αυτή η απαράδεκτη πολιτική που θα μας οδηγήσει σε τραγικά διέξοδα. Αυτό το χρωστάμε στους παλιούς που προσπάθησαν να κάνουν το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου στη Σμύρνη, στον Καραθεδωρή, στο Βενιζέλο, στον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από αυτούς. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη σκυταλοδρομία μέχρι την τελική νίκη. Ο νόμος μπορεί να τροποποιηθεί και να αλλάξει μαζί και με παράλληλες υποστηρικτικές πολιτικές, όπως είναι η σύντηση που προηγήθηκε στην κουβέντα, η στέγαση των φοιτητών, οι μετακινήσεις τους και ένα σωρό πράγματα που μπορούν να κάνουν ελκυστικό το Πανεπιστήμιο. Τώρα πρέπει να γίνει κάτι. Αν δεν γίνει κάτι τώρα, του χρόνου θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία, όσο δεν αισθάνεται τα χνότα της στο σβέρκο μας, τόσο αφηνιάζει και γίνεται εγκληματικότερη και όλο και πιο επικίνδυνη. Λοιπόν, ενεργοποίηση των πολιτών, πιστεύω, μέσα από διαδικασίες προσπάθειας δημιουργίας ενός κινήματος ενωτικού, αντιπροσωπευτικού και ρωμαλαίου, που θα μπορέσει να κινήσει αυτή την ρηματική διακίνωση από χωριό σε χωριό, από σπίτι σε σπίτι, από μαγαζί σε μαγαζί. Δεν είναι δύσκολο, διότι υπάρχει κίνημα υπνώτων στα χωριά, το οποίο οι παράγοντες της δεξιάς και οι πουλημένοι της αυτοδιοίκησης προσπαθούν να το καθυποτάξουν. Είναι στο χέρι μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτό το κίνημα να ξυπνήσει, να γιγαντωθεί και να έχει αποτελέσματα που θα αναγκάσουν την κυβέρνηση να κάνει πίσω. Ευχαριστώ. Επειδή έχω ζήσει το Πανεπιστήμιο, το θεωρώ σαν κάτι που με υποχρεώνει να κάνω ό,τι μπορώ και να σας πω ότι στο Δήμο Δυτικής Σάμου που αναφερθήκατε έπαιξε σημαντικό ρόλο για να μπει δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα. Η συναδέλφισσα, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η Αριάδνη Ρίγλη, η οποία σε συνεργασία και με τον Γιάννη και με μένα, αλλά και με τον Νίκο τον Ζάχαρη και πιστεύω και με τον Νίκο τον Κακλαμάνη, έλαβε την πρωτοβουλία να σπάσει τη σιωπή και να ενεργοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο, ο οποίος έκανε κινήσεις, αλλά κινήσεις εν κρυπτό, όπως όταν ήταν στην Ικαρία, όπου είχε πάει ο Μητσοτάκης για την λεγόμενη γαλάζια ελευθερία, του είχε πει το τρελό ο Δήμαρχος, από ό,τι μου είπε κάποιος ο τακουστής.
τι θα γίνει με το Πανεπιστήμιο, κύριε Πρωθυπουργέ. Και εμείς να στεναχωριέστε. Στεναχωριέμαι, λέει, διότι το νόμος Κεραμέως δημιούργησε απόμερα επικίνδυνα για μας. Λέει, έπρεπε να κάνουμε πρώτα το νόμο για την αστυνομία στα πανεπιστήμια και να βγάλουμε και την υποχρέωση που είχαμε για την ανωτατικοποίηση των κολεγίων. Θα έρθει η ώρα που θα κουβεντιάσουμε και για εσάς. Λοιπόν, ο δε παρακείμενος και ενδεχομένως παρακειμόμενος Μουτζούρης είπε «Άστα, θα μας προλάβουν οι πρόσφυγες». Αυτή ήταν η παρέμβαση του πρώην Πρίτανη μπροστά σε ένα κεφαλαιούχο θέμα και θεμελιακό, όπως ήταν η τύχη του Πανεπιστήμιου του Αιγαίου. Τι να πεις, σημεία των καιρών και των ανθρώπων. Έχουμε υποχρέωση, συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, δεν ακούγεσαι. Είχες κλειστό μικρόφωνο. Ναι, συγγνώμη. Ο Μανώλης ο Στάθης που δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα και μετά ο Νίκος ο Κακλαμάνης. Καλησπέρα. Ο νόμος Κεραμέως δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η έκφραση της βούλησης της κυβέρνησης να επαναφέρει έτσι το νόμο, το σχέδιο Αθηνά για τη συρρήκνωση των πανεπιστημίων και τις συγχωνεύσεις των πανεπιστημίων. Αυτή είναι η πολιτική της βούληση. Τα αποτελέσματα τώρα της ελάχιστης βάσης ακόμη δεν έχουν φανεί σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Θα φανούν όμως έτσι το χειμώνα. Εμείς συμφωνούμε με το κείμενο σαν δίκτυο πολιτών. Ο Δήμος Χίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χίου το Μάρτιο είχε ψηφίσει ένα ψήφισμα με σχετική πλειοψηφία, το οποίο προειδοποιούσε για τις αρνητικές συνέπειες της εφαρμογής του νόμου και πιστεύω ότι μπορούμε εύκολα να το επαναφέρουμε το θέμα. Εμείς συμφωνούμε με το κείμενο, είναι πολύ καλό το κείμενο, βάζει, δηλαδή τονίζει τόσο τα ακαδημαϊκά θέματα, έτσι όσο αφορά το ερευνητικό έργο, και στα ζητούμενά μας έχουμε ότι ο αριθμός των εισακτέων να είναι σύμφωνος με αυτόν που προτείνουν τα ιδρύματα. Θέλω να πω κάτι, ότι η υπερβολική αύξηση του αριθμού των εισακτέων, ενώ δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο απαξιώνει στην ουσία τα πανεπιστήμια, αφού παρέχονται προς φοιτητές δυνατότητες χαμηλότερης ποιότητας, και πολύ καλά κάνουμε και το θίγουμε, γιατί πολλοί θεωρούσαν ότι είναι θετικό το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, ένα τμήμα ζητάει 200 άτομα και το Υπουργείο έτσι εγκρίνει 398, χωρίς να σκέφτεται κανένας αν υπάρχουν έτσι αντίστοιχες υποδομές. Πιστεύω ότι αυτό το κείμενο είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό κείμενο, είναι περιεκτικό και είναι και μικρό. Άρα διαβάζεται πάρα πάρα πολύ εύκολα. Εμείς συμφωνούμε έτσι με τη λογική του κειμένου, με το περιεχόμενο του κειμένου, και θεωρώ ότι θα ήταν η προτινόμενη λύση όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να το υπογράψει. Εκεί βέβαια θα πρέπει να δώσουμε μία προσωπική μάχη ο καθένας μας έτσι στη συλλογή υπογραφών. Σας ευχαριστώ. Γιάννη, δεν ακούγεσαι, άνοιξε το μικρόφωνο σου. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Μανώλη τον Στάθη και να χαιρετήσω την προσέλευση του βουλευτή Λέσβου, του Γιάννη του Μπουρνού. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν θες να πάρεις το λόγο τώρα ή να μιλήσουν όποιοι άλλοι έχουν ζητήσει. Γιάννη, βλέπω και τον κύριο Καραβασίλη από Δημοτική Παράταξη της Χίου να ήρθε τώρα. Καλησπέρα και από μένα. Καραβασίλης Γιάννης από τη Δημοτική Παράταξη Χίος μπροστά. Μόλις μπήκα λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, θα παρακολουθήσω με προσοχή. Ο Μανώλης ο Στάθης νομίζω ότι είπε αυτά που έχουμε κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είμαστε και εμείς στο ίδιο μήκος κύματος. Ευχαριστώ κύριε Καραβασίλη για την παρουσία σας και την τοποθέτηση σας. Γιάννης Μπουρνούς.
Η Γιούλα η Αργυρούδη έχει σηκώσει το χέρι της. Και ο κύριος Κακλαμάνης έχει σηκώσει το χέρι. Και ο κύριος Κακλαμάνης. Νίκο, εάν είσαι... Δεν θα σας κουράσω, Γιάννη μου, δύο λεφτά θέλω. Ναι, ναι. Αν με ακούτε. Σε ακούμε. Σε ακούμε. Πιστεύω για όλο το Βόρειο Αιγαίο, αλλά ειδικά για τη Σάμο, αυτό πρέπει να το δούμε ως ζήτημα ζωής και θανάτου. Στη Σάμο και στη Λίμνο, μιλάω για τη Σάμο, δεν μιλάμε για συρρήκνους του Πανεπιστημίου, μιλάμε για το θάνατο του Πανεπιστημίου. Όταν φέτος έχεις οι σακταίοι είναι το 20% των θέσεων και από αυτούς αμφιβάλλω αν θα έρθουν οι μισοί, μιλάμε το βέβαιο θάνατο του Πανεπιστημίου στη Σάμο τα επόμενα 3 χρόνια. Επομένως, και το ίδιο αργά γρήγορα θα συμβεί και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Πρέπει λοιπόν να το δούμε ως το σημαντικότερο θέμα, ως ζήτημα ζωής και θανάτου. Και θα πρέπει, επειδή οι τοπικοί άρχοντες μονάχα αν δημιουργηθεί ένα τεράστιο ρεύμα στην κοινωνία που θα τους παρασύρει, θα το πάρουν στα σοβαρά, θα ψηφίζουν και θα υπογράφουν τα πάντα και θα μένουν εκεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε στην πολιτεία, τουλάχιστον στη Σάμο υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν επιτροπές σωτηρίας του Πανεπιστημίου σε κάθε νησί και να αναλάβουν να συντονίσουν όλη αυτή την διαδικασία. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να σας κάνω, στο Βόρειο Αιγαίο, με εξαίρεση τη Λίμνο, πρέπει να το συνδέσουμε, διότι αντικειμενικά συνδέεται με τα τεράστια στρατόπεδα συγκέντρωση στις τεράστιες φυλακές που φεύγουν. Νομίζω, Γιάννη, το είχαμε προβλέψει. Στη Σάμο κλείνει το Πανεπιστήμιο και εγκαινιάζεται μεθαύριο μια τεράστια φυλακή 5-10 χιλιάδων ανθρώπων. Τα παιδιά μας δεν θα έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν στον τόπο τους. Η μοναδική τους διέξοδο θα είναι να γίνουν ανθρωποφύλακες απελπισμένων ανθρώπων. Είναι εικόνες από το μέλλον. Αυτό που γίνεται στη Σάμο τώρα, πιστεύω, κλείνει δηλαδή το Πανεπιστήμιο ουσιαστικά και ανοίγει, εγκαινιάζεται το τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης, είναι εικόνα από το μέλλον. Είναι η απόλυτη παρακμή, η απόλυτη καταστροφή. Είναι η αντιστροφή του διαφωτισμού. Όταν είπε ο Βίκτορος Ουγκό, εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή και αυτό συμβολίζει διαχρονικά την έννοια του διαφωτισμού. Εδώ έχουμε το ανάποδο. Κλείνει ένα σχολείο, κλείνει ένα πανεπιστήμιο και ανοίγει μια φυλακή. Και αυτό θα γίνει και στα υπόλοιπα νησιά. Πάμε στο Μεσαίωνα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να με πολύ ζέση, με πολύ όρεξη να το δούμε και να κοιτάξουμε, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα πάνδημο κίνημα υπεράσπισης σωτηρίας του Πανεπιστημίου στο Βόρειο Αιγαίο για το οποίο μιλάμε. Και νομίζω, και είναι η πρώτη φορά που το λέω μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Γιάννης να πει πολλά χρόνια, νομίζω είναι η πρώτη φορά που τουλάχιστον στη Σάμο υπάρχει πολλές πιθανότητες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα έχει μαζική ανταπόκριση από τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Νίκο. Να ακούσουμε τώρα τον βουλευτή Λέσβου, τον Γιάννη τον Μπουρνού. Καλησπέρα, ακούγομαι. Ναι, ναι. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Δεν είμαι στο μπαλκόνι, είναι λίγο σκοτεινά. Να επιχειρήσω να ανοίξω την κάμερα. Βλέπετε, είναι λίγο... Ναι, φαίνεσαι πάντως. Μπορεί να ακούτε και κανένα σκύλο. Γιατί δεν έβρισκα τα ακουστικά μου, γι' αυτό είχα πάει μέσα. Λοιπόν, εν συντομία, γιατί έχουν υποθεί ήδη σχεδόν τα πάντα. 2 σημεία. Το πρώτο είναι ότι εγώ έμεινα έκπληκτος όταν είδα τις δηλώσεις της Πριτάνεως στα νέα της Λέσβου, όπου επί της ουσίας μας είπε ότι με τον αριθμό που πέρασε θα κάνουμε ποιοτικότερα τη δουλειά μας. Και το άγχος της ήταν ότι ο Γαβρόβλου ίδρυσε όμορα τμήματα σε κεντρικά πανεπιστήμια και έφαγε κόσμο από το Αιγαίο. Το 17 έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που το επόμενο στάδιο θα είναι το κλείσιμο τμήματων
και πρίτανης ενός δημοκρατικού ιδρύματος με σύντομη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, αυτό που βρίσκει να πει είναι για τα όμορα τμήματα που ιδρύθηκαν σε κεντρικές πόλεις και τις στέρισαν εις ακταίους. Εδώ είναι ρητό το τι θα γίνει, είναι σαφές. Το δεύτερο βήμα του σχεδίου Κεραμέως είναι να τα κλείσουν αυτά τα τμήματα. Και τα παπαγαλάκια στα Νέα και την Καθημερινή τα γράφουν ήδη ξεκάθαρα βάζοντας και παραδείγματα. Δεν είναι υποθετικό. Οι Πρίτανες λέει ότι αυτοί που πέρασαν ως μικρότερο νούμερο μας επιτρέπουν να τους παρέχουμε ποιοτικότερη εκπαίδευση. Ορθώς λοιπόν η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου την έβαλε στο κάδρο, διότι ήταν απαράδεκτες δηλώσεις, είναι πάνε να τις τσακίσουν το Ίδρυμα, το οποίο προείσταται. Και το δεύτερο που ήθελα να πω σχετίζεται με αυτό που έλεγε πριν ο Νίκος. Δεν μπορεί η αναπτυξιακή συζήτηση στα νησιά να περιστρέφεται μόνο γύρω από το προσφυγικό και το πόσες προσλήψεις θα γίνουν στα νέα ΚΙΠ. Είναι δυστοπία. Είναι η δυστοπία ως πραγματικότητα. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε για κλείσιμο τμήματων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου που έχει... Δεν είναι μόνο παιδευτικός του ρόλος, είναι αναπτυξιακός του ρόλος. Είναι ο πολιτισμικός του ρόλος σε μια κοινωνία που εξαχριώνεται πολύ γοργά τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα εργαλείο, να μιλήσω λίγο άσχημα, λίγο άτσαλα, αναπτυξιακής πολιτικής. Κι όμως σε εμάς η κουβέντα τελειώνει στις προσλήψεις στα νέα ΚΙΠ. Και το πώς είναι ο κύκλος εργασιών του προσφυγικού στα νησιά. Δηλαδή αυτός είναι το οραματικό μας στόχος και βασικά το σχέδιό μας για τα νησιά. Της κατά τα άλλα, ας πούμε, Νέας Δημοκρατίας που θα εξαφάνιζε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τα νησιά και από τη χώρα. Γιατί αυτό κάνουν. Και εν ώψη της κατασκευής των νέων ΚΙΤ που έλεγε πριν ο Νίκος, η συζήτηση περιστράφηκε με τους παράγοντες κατά τόπους Νέας Δημοκρατίας στο πόσες προσλήψεις θα γίνουν. Και στη μεγάλη υπόσχεση ότι στη Βάστρια θα είναι πρόσφυγες, η αναλογία προσφύγων εργαζομένων θα είναι 1:10, δηλαδή παιδιά κάντε υπομονή γιατί θα πάρουμε 500 άτομα. Θα δουλεύουν. Και την ώρα που πάει να διαλυθεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Πρυτανική Αρχή λέει θα κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται κατά τη γνώμη μου κλιμάκωση των αντιδράσεων. Η ανακοίνωση του Συλλόγου Διδασκόντων και Προσωπικού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια χαρά ως πρώτο βήμα. Χρειάζεται όμως πίεση σε αυτούς που κατά τα άλλα το παίζουν αντικυβερνητικοί, με πρώτα απ' όλα τον Περιφερειάρχη, αλλά και στους άλλους θεσμικούς φορείς. Δηλαδή, οι δήμαρχοι των δήμων που φιλοξενούν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πρέπει να τους μπει το δίλημα. Είστε με τον νόμο Κεραμέως και το κλείσιμο τμήματων ή είστε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τις τοπικές κοινωνίες. Θέλουν ξεμπρόστιασμα, δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν κλιμακωθεί τώρα η αντίδραση, θα πάμε εν ρηπή οφθαλμού στο δεύτερο στάδιο που σας έλεγα πιο πριν. Αυτό που τα παπαγαλάκια των φιλοκυβερνητικών εφημερίδων ήδη παρουσιάζουν ως πραγματικότητα. Το πού μπήκαν ελάχιστοι ως μηδενικοί αριθμοί πρωτοετών και άρα ποιοι θα κλείσουν. Και θα βρεθούμε ένα βράδυ με το 1/3 των τμήματων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ήδη έχω προσπαθήσει με κάποιες δηλώσεις να κάνω κάποιο θόρυβο σε πρώτη φάση. Προφανώς αυτό θα έρθει και θα ξανάρθει και θα ξαναματάρθει στη Βουλή. Δεν γίνεται. Πρέπει να τους βομβαρδίσουμε και με συνολικές ερωτήσεις και με ερωτήσεις νησί το νησί για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για να μένει συνεχώς στην επικαιρότητα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε και από την πλευρά του κόσμου, του δημοκρατικού κόσμου του Πανεπιστημίου, αντιδράσεις που να μπορούμε να σηκώσουμε στην πλάτη, να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη. Πριν δώσω το λόγο στη Χαριτίνη που ζητήσει το λόγο και μετά και στην Βάσο και στην Εύη, να πω ότι οι προηγούμενες ανακοινώσεις από την αρχή της χρονιάς, όταν πρωτοσυζητήθηκε το θέμα της Βάσης και ταυτοχρόνως συζητιόταν η χωρίς όρια χρηματοδότηση των ΚΙΤ ως συμπαράταξη πολιτών, βγάλαμε την ανακοίνωση
ότι υπάρχει αναπτυξιακή στρατηγική για τη Νέα Δημοκρατία και είναι η στήριξη των ΚΙΤ και όχι τίποτα άλλο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Επομένως, δεν έχουμε, είμαστε εντελώς εναρμονισμένοι με αυτή την προσέγγιση. Το κείμενο και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση όταν μιλάμε ως συμπαράταξη πολιτών. Έτσι. Το κείμενο αυτό, και εδώ το μπαίνει στην κρίση σας, είναι για αυτή τη μορφή για να γίνει ευρύτερα αποδεκτό από όλους, από μεγαλύτερα μέρη της κοινωνίας, που όπως είπε και ο Νίκος, το ακούμε και εμείς, αντιδρούν. Μου το έλεγε δημοσιογράφος σήμερα στη Λίμνο. Και δεν ασχοληθήκαμε με όλη τη μεταρρύθμιση στην εκπαιδευτική, γιατί πάμε σε άλλα θέματα, στα οποία και εγώ έχω τοποθέτηση. Δεν ήθελα να μπω σε αυτό το θέμα. Είμαστε περιφερειακή παράταξη, δεν είμαστε εθνικός φορέας, για να, όπως τα κόμματα που κάνουν την κριτική της εφόλης της ύλης επί του εκπαιδευτικού του συνόλου, επικεντρωθήκαμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε εμείς. Εάν υπάρχει άλλη δυναμική εθνική, δεν νομίζω ότι η περιφερειακή παράταξη και αυτούς που καλέσαμε να το υποστηρίξουν μπορούν να το φέρουν στην πλάτη τους. Αυτή είναι η άποψή μου. Προφανώς πολιτικά δεν έχω καμία... Το έχουμε γράψει, δεν είναι κάτι από τώρα, πάρα πολλές φορές, και το επαναλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η στρατηγική της κυβέρνησης ήταν συγκεκριμένη. Ο Χαριτίνη, πριν δώσω στη Βάσο και στην Εύε. Χαριτίνη. Καλησπέρα από τη Λίμνο. Λοιπόν, εμείς έχουμε, νομίζω, ένα πολύ νεαρό τμήμα και ένα μόνο. Και θυμάμαι ότι πριν από 2 χρόνια ονειρευόμασταν και ένα δεύτερο. Γιάννη, αν θυμάσαι, λέγαμε γιατί να μην έχουμε και ένα δεύτερο. Και από ό,τι φαίνεται το χάνουμε και αυτό. Αλλά η κοινωνία της Λίμνου το έχει πάρει πολύ μυρολατρικά. Δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Η ανακοίνωση που έβγαλε ο πρόεδρος της σχολής ήταν για 62 φοιτητές φέτος. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι η μισή. Είναι αυτή, δεν υπάρχουν άλλοι, και των προηγούμενων ετών, όσοι έχουν απομείνει. Οπότε αυτό δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη οι άνθρωποι. Και βεβαίως από την πλευρά του Δήμου ή από την πλευρά του επάρχου κουβέντα δεν γίνεται. Ήταν πολύ καλή η κίνηση αυτή που έκανες με το ψήφισμα. Νομίζω ότι πρέπει να το υιοθετήσουμε οι παρατάξεις, οι δημοτικές, και να το περάσουμε μέσα από τα δημοτικά συμβούλια, ακόμη και αν δεν το υπερψηφίσουν, ακόμη και αν δεν το ψηφίσουν όσοι θα θέλαμε από τις υπόλοιπες παρατάξεις, τουλάχιστον θα ξεκινήσει μία κουβέντα, και συμφωνώ με όσους μίλησαν προηγουμένως, δεν θα σας κουράσω πολύ, συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να ενεργοποιηθεί ο κόσμος. Τώρα, αυτό πώς θα το κάνουμε? Ο καθένας θα κάνει αυτό που μπορεί στον τόπο του. Εμείς εδώ μπορούμε να μαζέψουμε υπογραφές. Είναι μικρή η Λίμνος και έχουμε ανθρώπους σε κάθε χωριό. Μπορούμε να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, αν αποφασίσουμε να γίνει κάποια συντονιστική επιτροπή, πολύ ευχαρίστως να συμμετέχει και κάποιος από εμάς. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ, Χαριτίνη, με την ευκαιρία να πω ότι ναι, θα χρειαστεί ένα συντονιστικό από τα 4 νησιά, σίγουρα, πιθανώς των δημοτικών παρατάξεων που είναι παρούσες εδώ, ώστε να είναι ο συνδεσμός μας με κάθε νησί. Τα υπόλοιπα θα δούμε πώς. Εγώ θεωρώ αυτό που πρότεινε ο Νίκος ο Ζάχαρης και μέσω του ΑΒΑΣ, δηλαδή μια ηλεκτρονική διακίνηση, θα είναι πάρα πολύ σημαντική.
Ταυτόχρονα, εγώ θα έλεγα και το βάζω στη συζήτηση σε τρία επίπεδα, το ΑΒΑΖ, τους φορείς και όπου μπορούν να διαζώσει υπογραφές. Δηλαδή σε τρία επίπεδα διαφορετικά να κινηθεί ώστε να αποκτήσει μια μαζικότητα, να μην μείνουμε μόνο στις υπογραφές, στις χειρόγραφες, τη διακίνηση, αλλά να ζητήσουμε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού συστήματος για να προχωρήσει με μεγαλύτερη διάχυση σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Θα το δούμε τεχνικά πώς είναι, να ακούσουμε τη Βάσο. Συγγνώμη, να κάνω μια μικρή διακοπή. Επειδή στην αρχή τοποθετήθηκαν πολλοί και είπαν ότι να κοιταχτεί το κείμενο ξανά, ας βάλουμε μέσα αυτούς που ζητάμε και κάποιους που να ενδιαφερθούν να το... Οι ίδιοι πέντε, όχι άλλοι. Όχι άλλοι. Ναι, αυτοί, τέλος πάντων. Όχι άλλοι, ναι. Ο Βάσο. Μικρόφωνο. Μικρόφωνο σου, Βάσο. Ναι, καλησπέρα από μένα. Βάσο Μιχαλοπούλου από Τυχείο. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας φορέας που ξεκίνησε μία δράση για ένα σημαντικότατο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και για μένα αυτό το Πανεπιστήμιο είναι ένα, όπως και όλα, αλλά ειδικά αυτό στα ακριτικά νησιά μας, είναι πάρα πολύ σημαντικός πόλος μόρφωσης, πόλος πολιτισμού και ανάπτυξης για την περιοχή. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά. Στοιχείο όταν έγινε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θυμάμαι όλη η πνευματική Χίος είχε φτιάξει μια ομάδα και η οποία λεγόταν Φίλοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μάλλον υπάρχουν κάποιοι από αυτούς ακόμη, κάποιοι ίσως έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Όμως μια ομάδα τέτοια το αγκάλιασε και έδωσε έναν από τους καλύτερους του χώρους για να στεγαστούν οι πρώτες σχολές αυτού του Πανεπιστημίου. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν μπορούμε, αυτή η ομάδα δεν ήταν ούτε από το χώρο της αριστεράς, ούτε από το χώρο της δεξιάς, ήταν χιώτες που αγαπούσαν την πατρίδα τους, τον τόπο τους, που αγαπούσαν τη μόρφωση και τα παιδιά. Θεωρώ λοιπόν ότι η παράταξή μας έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, η συμπαράταξη πολιτών, αλλά πέρα από μας μια σειρά άλλοι άνθρωποι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτές τις αγωνίες. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να τους πλησιάσουμε. Προτείνω, κύριε Σπυλάνη, να κάνουμε το Σεπτέμβρη μήνα δράσης για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με πρόταση της συμπαράταξης πολιτών. Και να το βγάλουμε αυτό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να γίνει σε κάθε νησί. Ας αρχίσει από εμάς που είμαστε εδώ. Δεν ξέρω ποιοι είμαστε από το κάθε νησί εγώ. Ξέρω τους χιώτες όμως. Λοιπόν, μπορούμε και άλλους πέρα από αυτούς να συμμετέχουν. Να είναι μια επιτροπή που θα βρεθεί και θα χτυπήσει το διαδίκτυο, θα χτυπήσει τους φίλους του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείο, ας πούμε, και στα άλλα νησιά. Θα έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου που έβγαλαν αυτήν την υπέροχη ανακοίνωση, με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τους δημοτικούς, περιφερειακούς άρχοντες, πιστεύω και πέρα από αυτούς του που βλέπω εδώ, πολλοί άλλοι θα ενδιαφερθούν, με τους μαθητές μας και να βάλουμε τους μαθητές μπροστά και όσους από εμάς μπορούν να μαζέψουν υπογραφές. Τα Σάββατα των υπογραφών για το Πανεπιστήμιο μέσα στην Απλοταριά. Από νέους ανθρώπους, ένα τραπεζάκι στην Απλοταριά της Χίου, στο δρόμο της, στην πλατεία Σαφούς, στο δεν ξέρω πού, στη Σάμο, στη Λίμνο. Ας μαζέψει υπογραφές ένας κόσμος. Δεν είναι κακό ένας νέος κόσμος να στραφεί προς αυτό. Γι' αυτό λέω να κάνουμε ένα μήνα δράσης αυτό το μήνα. Λοιπόν, να μαζευτούμε αυτοί και να κάνουμε ό,τι σκεφτεί ο καθένας, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και όλες αυτές τις υπογραφές που θα μαζέψουμε σε ένα μήνα,
μπορούμε να τις καταθέσουμε στην κυρία Κεραμέως και να την ευαισθητοποιήσουμε, να έρθει να της δείξουμε τα νησιά μας πώς είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ευαισθητοποιείται με τίποτα, αλλά δεν θέλω να το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι Έλληνες, άνθρωποι μορφωμένοι, θέλουν την καταστροφή τέτοιων τμήματων σαν τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τέτοιου επίπεδου μόρφωσης που δίνουν αυτά τα τμήματα. Λοιπόν, εγώ είμαι καλοπροαίρετη και πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να είναι καλοπροαίρετος. Θέλω να κρούσουμε το κουδούνι και την πόρτα όλων και να μαζέψουμε και με τον τρόπο που είπε ο Γιάννης προηγουμένως και διάφοροι άλλοι, αλλά και με τραπεζάκια στους δρόμους, υπογραφές. Ο κόσμος θα ενδιαφερθεί. Νομίζω τουλάχιστον. Δεν μπορώ να διανοηθώ ως εκπαιδευτικός ότι δεν θα ενδιαφερθεί ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Βάσο. Εύη, η Γιούλα, ο Αντώνης και μετά η Μαρία, η Νικολάρα. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Μιχαλοπούλου στο τρόπο κινητοποίησης. Χρειάζεται κάτι τόσο ζωντανό όσο το να συγκεντρωθεί κόσμος και να υπογράψει. Πραγματικές υπογραφές, όχι ηλεκτρονικές, παντού όπου μπορούμε. Βέβαια, περιέγραψε μια κατάσταση τελείως διαφορετική για το ξεκίνημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στοιχείο από ό,τι στη Λέσβο. Στη Λέσβο, να σας θυμίσω, ότι ξεκίνησε πιο δύσκολα. Εγώ το 2000 ήρθα στο νησί, αλλά έχω δει πολλά βίντεο από το 1987, τις πορείες με τις μαύρες σημαίες, παλαϊκές πορείες και συγκεντρώσεις, έτσι, που δεν θέλανε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν υπαίτιο για το κλείσιμο, η ίδρυσή του ήταν αυτή που έβαζε τα φόπλακα στην Ακαδημία, που ήταν πολύ αγαπητή εδώ, στη Διετή Ακαδημία. Γι' αυτό το λόγο και δεν αγκαλιάστηκε, άργησε να αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία. Για χρόνια ήταν δύσπιστη η τοπική κοινωνία απέναντι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Βέβαια, όταν φάνηκε το πόσο πραγματικά αναπτυξιακός είναι ο ρόλος του, νομίζω ότι το αποδέχτηκαν πλήρως. Έμπρακτα δεν φάνηκε πάρα πολύ αυτό με στήριξη, με κτίρια, με δωρεές, με όλα αυτά. Αυτό έλειψε στο νησί τουλάχιστον, σε μεγάλο βαθμό και για πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, εντάξει, μία εστία καταφέραμε να κάνουμε φοιτητική, με πολύ κόπο. Αυτό που θα έπρεπε λοιπόν να ζητήσουμε από την τοπική κοινωνία να κάνουν στη Μυτιλίνη, και στη Λέσβο γενικά να κάνει, είναι ξανά να κινητοποιηθεί γι' αυτό που τις παίρνουν τώρα, γι' αυτό που στην αρχή δεν θέλησε, μετά το αγκάλιασε, αλλά τώρα ουσιαστικά τις το παίρνουν, αποδυναμώνοντάς το σιγά σιγά. Χρειάζεται επίσης μία κινητοποίηση που πραγματικά να αντιπαραβάλλει, όπως είπε και ο κύριος Κακλαμάνης, νομίζω πριν, το τι θα είναι το νησί στο μέλλον, αν καταντήσει ένα νησί φυλακή, όπως το προορίζουν να γίνει, γιατί η Βάστρια είναι έτοιμη σιγά-σιγά, νομίζω, έτσι κι αλλιώς δεν πληροφορούμαστε και πάρα πολλά. Και ποιο θα είναι το μέλλον των παιδιών του. Θα πρότεινα, ναι, το ΑΒΑΖ, ναι, και ηλεκτρονικά να κινηθεί ένα κείμενο. Είναι πολύ καλή ιδέα. Και για όσους δεν βαριούνται να διαβάζουν, όσες δεν βαριούνται να διαβάζουν, να συνοδεύεται και από δύο συνημμένα, τουλάχιστον, μπορεί να βγει και τρίτο, τέταρτο, από άλλο φορέα, τα δύο κείμενα του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων και του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ, που θα αναλύουν περισσότερο την κατάσταση. Δεν έχω δει τώρα την τελική μορφή του κειμένου. Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να κάνουμε όλα αυτά για να, όχι μόνο να στηρίξουμε το κείμενο. Ναι, τι λέτε. Σας
σε αυτό τη σελίδα που μαζεύουν σαν δημοψηφίσματα, το ΑΒΑ. Ναι. Αυτό είπαμε. Okay. Ωραία, να σταματήσω να μιλήσει και κανείς. Ναι. Γιούλα. Ναι, λοιπόν, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω σε όσα πολύ σημαντικά έχουν υποθεί απόψε, ότι πράγματι μιλάμε για ένα εξαιρετικό κείμενο που σκοπό έχει και εκεί πρέπει να απευθυνθεί στις τοπικές κοινωνίες των νησιών του Αιγαίου, που αποτελούν και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρέπει να τις αφυπνίσουμε στο σύνολό τους μαζί με τους θεσμικούς και την Ακαδημαϊκή και Πρετανική Αρχή, η οποία θα πρέπει πραγματικά να αναλάβει θέση και ρόλο σημαντικό στην όλη προσπάθεια. Δηλαδή, είναι αδιανόητο αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Μπουρνού προηγούμενα. Μιλάμε για μια συστράτευση πανησιωτική, παλαϊκή, ώστε το Υπουργείο Παιδείας και η Υπουργός να αντιληφθούν τις τραγικές συνέπειες αυτού του νομοθετήματος που άφησαν να εξελιχθεί, την αποτυχία του και την αστοχία αυτού του νόμου. Πρέπει να αντιληφθούν ότι πέραν των χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν πριν, που έχει το Πανεπιστήμιο μας, έχει ένα κυρίαρχο εθνικό χαρακτήρα, έχει και εθνικά χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθεί η αθηνοκεντρική αντίληψη, γιατί με αυτή την αντίληψη έχει γίνει ένας νόμος ο οποίος ήταν τόσο αναποτελεσματικός, που είμαι σίγουρη ότι αυτό το τεράστιο ρυθμό των φοιτητών που έχουν μείνει ξεκρέμαστοι, 40.000, ούτε τα ιδιωτικά κολέγια, σχολές κτλ. Μπορούν να καλύψουν. Ούτε οι τεχνικές σχολές θα μπορούσαν να απορροφήσουν αυτό το δυναμικό των παιδιών που διεκδικούν θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά το επίπεδό τους δεν είναι, και είναι αυτό που είχε διαμορφώσει αυτή τη βάση που ήθελαν να ανατρέψουν, δηλαδή να μπαίνεις με 2 και 4 σε ένα ΑΕΗ. Με εν ολίγης, έχει φανεί προχειρότητα του νομοσχεδίου, που πιθανότατα θα ήθελε να διορθώσει τα κακώς κείμενα, ωστόσο ούτε τα διόρθωσε και αντιθέτως έχει δημιουργήσει τεράστια θέματα και κυρίως σε εμάς, στα νησιά μας. Όντως θα πρέπει να... Εμείς ζητούσαμε χρόνια, όπως υπόθηκε, η Χίος έχει αγκαλιάσει το Πανεπιστήμιο, και αφού γκραζόμαστε την αγωνία των εκπαιδευτικών εδώ για την υποχρηματοδότηση, για την ανάγκη εξέλιξης, για την ανάγκη τμήματων έρευνας κτλ. Ήμασταν σε τέτοια φάση και ξαφνικά έρχεται μία βόμβα και τα διαλύει όλα. Σαφώς πρέπει να δώσουμε αυτό να κρούσουμε το καμπανάκι του κινδύνου με όλους αυτούς τους τρόπους που υπόθηκαν πριν, γιατί το Νοέμβρη θα γίνει πλέον αντιληπτό στον κάθε χιώτη, στον κάθε λιμνιό, στον κάθε μυτιλινιό. Θα είναι πολύ ορατή και αντιληπτή η απουσία των φοιτητών και τι σημαίνει αυτό για τη ζωή και την ευημερία των νησιών. Ευχαριστώ. Να πω πριν δώσω το λόγο στον Αντώνη Ματζαβέλα ότι ήδη από πέρσι, λόγω της πανδημίας, έγινε αντιληπτή η απουσία των φοιτητών στις τοπικές κοινωνίες. Εν μέρη, διότι τα καταστήματα ήταν κλειστά σε μεγαλύτερο διάστημα, αλλά κυρίως από το ότι δεν υπήρχαν πια νέοι να κυκλοφορούν στα νησιά, δεν θα γίνει πιθανώς άμεσα αντιληπτό στις τοπικές κοινωνίες, διότι θα έρθουν πίσω φοιτητές, διότι η εγκύκλειος που ήρθε την Παρασκευή μιλάει για διαζώσεις εκπαίδευση φέτος. Επομένως, θα δουν μια κίνηση φοιτητών και των προηγουμένων ετών. Δεν θα γίνει τόσο εύκολα κατανοητό και αυτό είναι το χειρότερο. Δεν θα γίνει κατανοητό φέτος, θα γίνει κατανοητό του χρόνου, όταν θα γίνει και δεύτερη χρονιά και τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα. Φέτος... Γι' αυτό και είναι και πιο σημαντική και μεγάλη ευθύνη αυτή τη στιγμή, που πρέπει να τους αφυπνίσουμε. Οι δήμαρχοι σίγουρα πρέπει να πάρουν θέση, πρέπει να καταλάβουν τι τους συμβαίνει. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Η κόρη μου έκανε μεταπτυχιακό στο Μιλάνο και άμα τη αφήξει και την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, ο δήμαρχος του Μιλάνου τους έκανε τελετή υποδοχής, εξίωση, που δεν το έχει καθόλου ανάγκη το Μιλάνο. Μα καθόλου. Πιστέψτε. Ευχαριστώ. Αντώνη. Καλησπέρα από τη Λίμνο. 2-3 πράγματα θέλω να πω στα πάρα πολύ σωστά που έχουν υποθεί.
με τα οποία συμφωνώ απολύτως. Το ένα έχει να κάνει με την πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης, έτσι, η οποία νομίζω ότι μετά από 2 χρόνια πια έχει ξεδιπλωθεί. Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει καθόλου υπόψη τους ούτε το φυσικό πλούτο, ούτε το δασικό πλούτο, δεν διστάσει να κάψει 1,5 σχεδόν εκατομμύριο στρέμματα, λέγοντας να κάψει, να αφήσει να καούν. Έτσι. Δεν διστάζει να καταργήσει σχολές προκειμένου να επωφεληθούν ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν διστάζει να δημιουργήσει ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας και όποιος αντέξει. Δεν διστάζει να καταργήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν διστάζει γενικά να αποδομήσει οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί ως δημόσιος πλούτος ή δημόσιο αγαθό, προκειμένου κατά μια πολύ πολύ επικίνδυνη ιδεολογία να δοθούν στον ιδιωτικό τομέα ως πανάκια για την πρόοδο της χώρας. Είναι μια λοιπόν κυβέρνηση η οποία δεν διστάζει να πραγματοποιήσει αυτή την επικίνδυνη, την πολύ επικίνδυνη πολιτική της. Και άρα δεν έχω καμία αυταπάτη ούτε για τις προθέσεις της Κεραμέως, ούτε για τις προθέσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού. Επομένως, νομίζω ότι είναι καιρός, και θα πω τι εννοώ είναι καιρός, να φανεί ότι υπάρχει κόσμος, ελπίζω πολλής, ο οποίος αντιδρά σε αυτά τα πράγματα. Και λέω ότι είναι καιρός και έχει να κάνει και με τα αποτελέσματα των εισακτέων. Η πραγματικότητα η οποία διαμορφώθηκε θεωρώ ότι είναι ένα πεδίο πολύ πολύ ευνοϊκό, ας το πω έτσι, γιατί συσπηρώνει πάρα πολύ κόσμο κομματικές ή άλλες τοποθετήσεις, συσπηρώνει πολύ κόσμο. Συσπηρώνει πολύ κόσμο, ο οποίος καταλαβαίνει ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι τόσο χαζό όσο και επικίνδυνο, και άρα σε αυτή τη βάση νομίζω ότι μπορεί να συσπηρωθεί. Πρακτικά θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ένα κείμενο ενιαίο, και σαν τέτοιο θεωρώ ότι είναι το κείμενο των εργαζόμενων, είτε είναι διοικητική είτε είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, διότι είναι ένα κείμενο το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια βάση, ας το πω έτσι, γενικότερης αποδοχής. Το δικό μας κείμενο, με το οποίο συμφωνώ επίσης 100%, νομίζω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση συζήτησης, σπήρωσης αυτοδιοικητικών, διότι ξεκινάει και ως πρωτοβουλία μιας παράταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όλα αυτά τα κείμενα, που θα μπορούσαν να είναι και άλλα, έτσι, των σωματείων επίσης, των εργαζομένων, δηλαδή, των εμπορικών συλλόγων και όλα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να συγκεντρωθούν και με βάση αυτά τα κείμενα, έτσι, να ζητηθεί η σύμπνοια και συγκατάθεση των πολιτών. Προτείνω λοιπόν επιτροπές σε κάθε νησί, κάτω από μια γενική συντονιστική επιτροπή, που να βγουν στο δρόμο. Συμφωνώ πάρα πολύ με την ιδέα του Σαββάτου των υπογραφών για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να αρχίσουν κινητοποιήσεις πόρτα-πόρτα και κινητοποιήσεις που θα έχουν να κάνουν με την διαζώσεις, συζήτηση και μάζαμε υπογραφών από τους πολίτες. Δεν αποκλείω βέβαια κανένα άλλο μέσο, είτε ηλεκτρονικών υπογραφών κτλ. Θεωρώ όμως πάρα πολύ σημαντικό το να βγούμε έξω και να διαδηλώσουμε, να διατυπώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτή την πολύ επικίνδυνη
και αν μη τι άλλο αντιαναπτυξιακή, αντιεθνική πολιτική. Ευχαριστώ. Μαρία. Σε όποιον δεν έχω πει καλησπέρα, τη λέω τώρα. Να πω ότι η κριτική μας σαν παράταξη από την αρχή ήταν ενάντια στον νόμο συνολικά, γιατί πραγματικά βλέπαμε αυτό που έρχεται και επίσης βλέπαμε ότι σπρώχνει τα παιδιά και τις οικογένειες να καταφύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση χωρίς να βάζει κανέναν περιορισμό, δίνοντας τα ίδια δικαιώματα στους αποφύτους των κολεγίων με τους αποφύτους του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Άρα ήταν ένα πλήγμα σαφές και κατανοητό, νομίζω, από όλο τον κόσμο, που δυστυχώς η ίδια η κοινωνία το υποβάθμισε. Επίσης βάλαμε σε αντιδιαστολή ότι αυτό που θεωρούν για τα νησιά μας ανάπτυξη, δηλαδή τις φυλακές και την διαμόρφωση συνειδήσεων με ένα τέτοιο τρόπο που να λέει ότι καλά θα είναι να πιάσεις δουλειά σε αυτή τη φυλακή, έδειχνε και ένα δρόμο υπανάπτυξης για τα νησιά μας. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη για την ευαισθητοποίηση της κυρίας Κεραμέως και δεν την προσδοκώ, εάν δεν υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις, γιατί η επιλογή τους ήταν καθαρά πολιτική, άρα αυτή την πολιτική τους επιλογή, αυτό που μπορεί να το ανατρέψει είναι η ίδια η κοινωνία. Και είναι μια κουβέντα η οποία ουσιαστικά βγήκε από τα χείλη ολονών απόψε, η Πανστρατιά που ονομάστηκε, η απεύθυνση στην κοινωνία, τα Σάββατα του Πανεπιστημίου, οι Επιτροπές Σωτηρίας που είπε ο Νίκος Πακλαμάνης, και είναι όλα αυτά μαζί. Άρα είναι τα βήματα που έχουμε να κάνουμε μπροστά μας και είναι σημαντικά, που πρέπει να μπορέσουμε να φέρουμε το θέμα στην κοινωνία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, για να μπορέσει η ίδια να στηρίξει και να υποστηρίξει το Πανεπιστήμιο και στα τέσσερα νησιά. Και όχι μόνο και στα τέσσερα νησιά. Νομίζω ότι και στην Ικαρία σηκώνονται και πάνε οι φοιτητές, οι οικογένειές τους, όταν είναι στην Σάμο που σπουδάζουν, και στα υπόλοιπα μικρότερα νησιά της περιφέρειας. Άρα, αυτό που είναι εμφανές είναι ότι χρειάζεται η πολύπλευρη στήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μέσα από αυτό έχουμε αφενός την ανατροπή του νόμου που το αποψηλώνει και σπρώχνει τα παιδιά στην ιδιωτική εκπαίδευση και τις οικογένειες σε αδιέξοδα, τη στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους με όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν όσον αφορά εστίες, σύντηση και όλα αυτά που λέγαμε πριν. Αλλά είπε κάτι η κυρία Πελαντή, ότι σαν θεσμός το Πανεπιστήμιο δεν στηρίχθηκε από τις τοπικές κοινωνίες όσο θα έπρεπε. Νομίζω κάτι είπε και υπενήχθηκε η κυρία Σεμπανίκου, μάλλον το είπε εφθαρσός. Βεβαίως, εντάξει, αυτό που έγινε στη Λέσβο νομίζω θα πρέπει να ξεχαστεί κάποια στιγμή, διότι η αντίθεση είχε να κάνει με την κατάργηση της Ακαδημίας και το φόβο του άγνωστου που ερχόταν σε ένα νησί που του παίρνανε κάτι. Συγγνώμη, γι' αυτό το είπα. Είπα να καμιά κοινωνία δεν είναι έτοιμη. Και με την κατάργηση της Ακαδημίας, αυτό, συγγνώμη. Ναι, καμιά κοινωνία δεν είναι έτοιμη να δεχτεί να της παίρνουν κάτι. Άρα μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό σήμερα για να πούμε ότι μας παίρνουν το Πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά αυτό θα συμβεί σε 1, 2, 3 χρόνια, αν δεν αντιδράσουμε. Άρα το να βγει ένα συντονιστικό, να δημιουργηθούν πυρήνες σε όλα τα νησιά, να βρούμε τους τρόπους απεύθυνσης. Στα πλαίσια αυτά που είπε η Βάσο, θα μπορούσαμε, ας πούμε, να παρακινήσουμε προσωπικότητες των νησιών σε κάθε νησί, στα πλαίσια των Σαββάτων, των κινητοποιήσεων ή δεν ξέρω ποιων κινητοποιήσεων, θα μπορούσαμε να παρακινήσουμε και προσωπικότητες από τα νησιά μας που μπορεί να μην έχουν σχέση με την αυτοδιοίκηση ή με ένα επιμελητήριο ή με κάτι. Ανθρώπους των γραμμάτων, της τέχνης, ανθρώπους με επιρροή στις τοπικές κοινωνίες, να συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις που θα μπορέσουμε να κάνουμε και να απευθυνθούμε λοιπόν στους πολίτες των νησιών μας και να ζητήσουμε να βάλουμε πλάτη. Πρέπει δηλαδή όλοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, κάτι το οποίο θα υποχρεώσει τους Δήμους, την Περιφέρεια, τους φορείς,
να ακούσουν την κοινωνία για να μπορέσουμε να ακουστούμε εκεί που πρέπει, στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η άποψή μου. Μαρία, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τους συλλόγους αποφύτων. Είναι οι καλύτεροι μάρτυρες για την αξία του πανεπιστημίου. Διαπρέπουν στο εξωτερικό, σε χώρους επαγγελματικούς κτλ. Νιώθουν υποχρεωμένοι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη φωνή που θα δώσει και αρκετή εξωστρέφεια. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση αυτή που κάνεις τώρα, Γιούλα. Και είναι και πιο αντικειμενική, να το πω, γιατί οι σύλλογοι εργαζομένων, οι οποίοι έχουν βγάλει ένα πολύ καλό κείμενο, ή ο σύλλογος των μελών ΔΕΠ, κάποιος μπορεί να τους καταλογίσει ότι κινούνται για ίδιον όφελος. Ενώ οι απόφοιτοι είναι ένας πολύ καλός πρεσβευτής του Πανεπιστημίου στα μήκη και τα πλάτη και στον ελλαδικό χώρο, αλλά και εκτός ελλαδικού χώρου. Εμάς μας ενδιαφέρει ο ελλαδικός χώρος, βέβαια, και τα αυτιά της κυβέρνησης. Να πω κάτι, εκ μέρους του βουλευτή του κυρίου Μιχαηλίδη, το σύστημα τον πέταξε απ' έξω, το ίντερνετ του κάτι έπαθε, συμφωνεί με τις κινητοποιήσεις και την συμμετοχή. Λοιπόν, ο κύριος Καραβασίλης, αν έχει να πει κάτι. Εάν η κυρία Χαρτίν έχει μιλήσει, να κατεβάσω το χέρι. Γιατί... Έχει μιλήσει. Πες να ξαναμιλήσεις, Χαρτίνη. Όχι, ευχαριστώ. Κατεβάστε τον. Ναι, ευχαριστώ. Ο κύριος Καραβασίλης μας ακούει. Ίσως όχι. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω καταρχήν, εφόσον δεν υπάρχει ο κ. Καραβασίλης ή μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να μην μπορεί να μιλήσει, πολλές φορές συμβαίνει να μην μπορεί να ανοίξουμε το μικρόφωνο, ξεκινώντας από ένα μικρό συντονιστικό με την Χαριτίνη από τη Λίμνο, με τον Νίκο, τον Ζάχαρη από τη Σάμο και τον Μανώλη, το Στάθη από την Χίο και την Ερυφύλη από την Λέσβο και την κυρία Ζωγράφου από την Δυτική Λέσβο πιθανώς, κάνουμε μια συζήτηση και να δούμε ακριβώς τι είναι αυτά τα οποία θα κινηθούμε να κάνουμε μετά από όσα συζητήθηκαν. Ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Τόσο οι φίλοι, οι παλιοί και νέοι φίλοι του Πανεπιστημίου, οι προσωπικότητες των τοπικών κοινωνιών, γιατί θέλουμε και κάποιους που να φωνάξουν δυνατά και να ακουστούν από την ευρύτερη κοινωνία, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Επομένως, όλοι παρακαλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή φίλων και προσωπικότητων, διότι νομίζω τις χρειαζόμαστε για να δυναμώσουν τη φωνή. Και θα δούμε, θα ενημερωθείτε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μας. Αυτό καταρχήν έχω να προτείνω εγώ, αυτή την πενταμελή, και να συζητήσουμε πολύ σύντομα το πώς θα είναι οι επόμενες κινήσεις μας. Γιάννη, μπορείς να ξαναπείς τα ονόματα. Στους εκπροσώπους των παρατάξεων των δημοτικών αναφέρομαι καταρχήν. Το chat, το Μανώλη, το Στάθη, τον Νίκο, τον Ζάχαρη, την Χαριτίνη, τη Φωτοπούλου και την Ερυφύλη, τη Χιωτέλη και τη Χρυσούλα τη Ζωγράφου. Θα δούμε και την από τη Δυτική Σάμο, την Αριάδνη. Για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Θα κάνουμε ένα πρώτο συντονισμό και θα σας ενημερώσουμε σύντομα. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε εδώ τη σημερινή συνάντηση. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και συνεισφέρατε πάρα πολύ σημαντικά. Σίγουρα θα ζητήσουμε... Έφυγε η συνάδελφος από το σύλλογο, έφυγε. Έγραψε στο chat. Μάλιστα. Καλώς. Ναι, το βλέπω τώρα.
Θα δούμε, ναι, θα την ενημερώσω εγώ για το πώς θα συνεχίσουμε και να δούμε με ποιο τρόπο θα κινητοποιήσουμε και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Νομίζω ότι εδώ, αν δεν έχει κάποιος να προσθέσει κάτι, να σας ευχαριστήσω, να σας καληνυχτήσω και θα είμαστε πολύ σύντομα σε επαφή. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καληνύχτα σας.